Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβα τι γίνεται. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Άμα κερδίζω, πάω. Άμα κερδίζω, δεν έχει ήλιο όμως. Επειδή κέρδισε και ο Άρης. Διπλή χαρά για την πόλη, ρε φίλε. Γιατί το θέτεις έτσι. Πλάκα, πλάκα, όλοι είχαν χαμογελαστεί ήταν στον δρόμο. Χωρίς ήλιο. Χωρίς ήλιο. Ναι, στο δρόμο τα από λες... Αγίου Δημητρίου πέρασες. Μάλλον όχι. Στο Facebook. Στο χώρι. Έτσι. Όχι, όχι, μόνο από εκεί δεν πέρασες. Πλέον το δείγμα είναι το Facebook. Ποιο δρόμο. Χθες 11 η ώρα 12 απόφυγες από το κήπεδο, σιγά μην είδες κανένα στον δρόμο. Τώρα και σήμερα το πρωί, μήπως. Προεχόμενος. Στην αγορά, εσύ, εκεί που πηγαίνεις, ναι. Εκεί. Καπάνι, Μοδιάνο και έτσι. Εκεί, εκεί. Που είναι η καρδιά. Όπως γράφει και ένας γνωστός Ηρακλειδέας, για ένα άρθρο που έγραψα περί δυσφήμισης του πρωταθλήματος και αυτά και ποιος το δυσφημεί, και γράφει από κάτω, όσο και να προσπαθείτε, πιο πολλοί από εμάς δεν μπορείτε να δυσφημίσετε το ποδόσφαιρο. Παράξενος αυτός ο σαρκασμός για Ηρακλειδέα. Γιατί δεν το έχουν συνήθως. Δεν το έχουν. Δεν το έχουν. Αλήθεια, μην το θίγεσαι τώρα, αλήθεια είναι αυτό. Ως πιο ασθενείς προτίζουν να μην βάζουν αυτόν γκολ, κατάλαβες. Τα λένε, μου τα λένε οι άλλοι, μην τα βάζουν κι αυτοί. Εμείς γιατί το κάνουμε συνέχεια. Εμείς είμαστε large. Εμείς μαλώνουμε στον μπαλκόνι, σου είπα τι οικογένεια είμαστε. Μας παίρνει χαμπάρι όλη η γειτονιά, είμαστε φωνακλάδες. Και αυτό κάναμε και χθες. Βρήκαμε πάλι να μαλώσουμε, που ασχοληθούμε. Ποιο, με ποιο πράγμα. Όχι, ο Γλύκος, όχι ο Τζαβέλας. Όχι. Ε, τι πράγμα είναι αυτό. Αυτό ρε, φίλε, ρε, τι πράγμα. Γράφει ο Μιστακίδης, ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, αυτό το παλικάρι. Ναι. Να το έχει καλά. Ο Τούντορ ήταν, έτσι. Ο να τα λέμε κι αυτά. Τι κατάλαβα. Έκανε δοκιμές μια εβδομάδα προπονήσεων στην αρχή της χρονιάς. Δοκίμασε 15 δανεικούς που είχε πέρυσι ο ΠΑΟΚ και με 5 προπονήσεις. Προς έκπληξη όλων μας. Βεβαίως. Δεν είχε βιογραφικό, δεν είχε στοιχεία πέρυσι όργια στον Πυρικό. 4 γκολ και 2 ασίστ, ξέρω εγώ. Και ο Ιγκόρ Τούντορ. Σταύρε, αυτό θέλει να ξαναφέρει τον Τούντορ, να ξέρεις. Όχι, όχι. Θα το διαβάσουμε αυτό κάποτε. Όχι. Το ξεκινάει από τώρα και σε 2 χρόνια, 3 από τώρα από Τούντορ θα έχει κάνει κάτι, ρε παιδί μου, στη συνέχεια της καριέρας του. Πες εσύ ότι ξαναφέρει. Το Μιστακί το φιλοξενήσαμε. Πότε το φιλοξενήσαμε, πριν ένα μήνα. Δεν είπε ότι θα ευχαριστώ σε όλη μου τη ζωή τον Τούντορ. Τι να πω εγώ. Σήμερα λέει ο Μιστακίδης μπράβο στον ηγέτη Τζαβέλα. Άντε πάλι ξεφωνίζουν εμάς γιατί ο Μιστακίδης αποθένει τον Τζαβέλα. Αλλά δεν σώζεται αυτή η κατάσταση. Δεν σώζεται αυτή η κατάσταση. Δεν τα παρατάτε καλύτερα. Στη μένα. Γιατί εμείς δεν τα παρατάμε γι' αυτό, έτσι. Δεν είναι. Δεν τα παρατάτε. Στεναχώρια τώρα επειδή μπήκε αυτή η γκολάρα. Γκολάρα, δηλαδή την έβαλαν οι Ολλανδοί στο Μουντιάλ και έγραφε όλη η Ευρώπη. Τη βάζει ο ΠΑΟΚ και εμείς πρέπει να μειώσουμε τον Μπασέρ. Κάνει ο Μπόατεκ παλιά τέτοια στην Μπάγερ. Αναλύσεις, κόντρα αναλύσεων, να πούμε πώς την κάνει αυτή την παλιά ο Μπόατεκ. Και λείπει ο Μπόατεκ και δεν είχε αυτή την παλιά η Μπάγερ. Και εμείς να πούμε το. Εμείς κράζουμε. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα. Εντάξει, το κράξιμο το χθεσινό είναι περισσότερο άμυνα κάποιων που έχτισαν όλη την επιχειρηματολογία των τελευταίων βόκολο. 2 χρόνων. Ναι. Σε αυτό εδώ το πράγμα. Ότι για κάποιο λόγο αυτός πρέπει να φύγει, να μην είναι στον ΠΑΟΚ. Όχι, και τώρα φοβούνται μην ανανεώσει και αρχίζουν. Αυτό ακριβώς. Ναι, κάνουν επίθεση σε εμάς όμως, δεν φίλε. Μα κάνουν η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Κάνουν επίθεση για να μην χρειαστεί να αμυνθούν περί της φυσιολογικής τώρα αντίδρασης, ότι θα έπρεπε απλά να παραδεχτούν ότι εντάξει, όποιον πετυχαίνει. Κάναμε μία. Με ό,τι ποδοσφαιρικό άνθρωπο μιλάω. Απορεί για τη χωριά του Τζαβέλα. Απορεί, ρε. Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό, πώς τι παίχνει, τίποτα θυματάρα κάνει. Κόντρα στην υγεία που αποπνέει συνολικά η ομάδα ποδοσφαιρικά. Κόντρα στην απόδοση που έχει συνολικά η ομάδα. Οι συμπαίχτες αυτού του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Μπορεί να φύγει ο Τζαβέλας το καλοκαίρι, άμα πιάτσω. Και ποιο είναι το θέμα. Και τον Τζιόλι και τον Βρίκο. Αν δεν έχω τον Τζιόλι στο τέλος, που καθαρίζει 5 μπάλες, που κερδίζει 2 out, κόβει 2, κάνει 2 κλεψίματα και άλλη μία ενέργεια από τα δεξιά. Θα φάω γκολ. Γιατί δεν παίζω καλά. Από ποιο να φας γκολ, μωρέ. Εντάξει, αναμπουμπούλα. Γιατί πώς το έφαγα το πρώτο. Αναμπουμπούλα, τέλος πάντων. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή εταιρικής επικοινωνίας της Fortnet, τον κύριο Γρηγόρη Κατσογιάννη. Άνθρωπο ο οποίος ασχολείται αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα όσα οργανωτικά γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπουμε και μια θέση της Νόβα που σαν απορίας μου φαίνεται για τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Κατσογιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κούλκα, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες του Λιμπερό. Τι κάνετε, πώς είστε βασικά? Εδώ, στον αγώνα. Στον αγώνα. Καλά είμαστε. Είστε επενδυτής ως Fortnet Nova, είστε επενδυτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι εποχή για επενδυτές τελικά η σημερινή για την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, εμείς διαχρονικά πιστεύουμε ότι σαν συνδρομητική τηλεόραση είναι το πιο υψηλής αξίας αθλητικό περιεχόμενο που μπορούμε να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας, το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς αυτό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των περισσότερων φιλάθλων της χώρας μας. Άρα διαχρονικά επενδύουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα πράγματα έχουν έρθει έτσι ώστε φέτος, τη σεζόν που τελειώνει, τη σεζόν 15-16, να είμαστε ουσιαστικά ο μοναδικός χρηματοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Super League. Ναι, τώρα, δεν... αυτό το εκτιμούν οι συνδρομητές μας και γι' αυτό πληρώνουν συνδρομή για να απολαμβάνουν τους αγώνες της Super League, της κανονικής διάρκειας και των play-offs. Αυτό το εκτιμάει όλη η Ελλάδα. Πραγματικά σας δίνω συγχαρητήρια για το πόσο έτσι έχετε συνέπεια στην επένδυση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, σε βαθμό που να φτάνουμε ίσως και να απορούμε. Ξέρετε, δηλαδή εκεί φτάνει το πράγμα. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο, εντάξει, δεν χάνει λίγο το ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς σαν εταιρεία έχουμε μία υποχρέωση να μεταδώσουμε τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Υποχρέωση και απέναντι στη Super League με την οποία έχουμε την σύμβαση της τηλεοπτικής μετάδοσης, υποχρέωση όμως πολύ περισσότερο απέναντι στους συνδρομητές μας, στους πελάτες μας. Και το κάνετε με πολύ ποιοτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο. Βεβαίως. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τον πιο άρτια τεχνικά και δημοσιογραφικά τρόπο. Έχουμε αξιοποιήσει τις πλέον τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, είτε είναι high definition, είτε είναι 3D, είτε φέτος που στα μεγάλα derby της Super League χρησιμοποίησαμε τη Skycam, μια κάμερα που χρησιμοποιείται, κοστίζει αρκετά και χρησιμοποιείται μόνο σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι ο τελικός Champions League ή το Euro και το Mundial, και προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα στις 2 θα συναντηθούν στη Super League οι 4 ομάδες με την προεδρία της για να δουν τι θα γίνει με τον τελικό κυπέλου. Εσείς έχετε πει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο πρόγραμμα. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Την προηγούμενη 5η, 5 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League καθόρισε το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων των play-offs. Με τη δικιά μας σύμφωνη γνώμη, έτσι όπως προβλέπετε μέσα από τη σύμβαση συνεργασίας που έχουμε. Αυτό εμείς ζητάμε να υλοποιηθεί και να τηρηθεί. Ξεκίνησαν χθες τα play-offs, καθυστερημένα, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πιο μπροστά, αλλά εμείς υποχωρήσαμε να γίνει πρώτα ο τελικός κυπέλου στις 7 Μαΐου και στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα play-offs στις 11 και αυτό ζητάμε να υλοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μία συμφωνία, έχουμε μία σύμβαση, υπάρχει μία απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με την οποία συνενέσαμε και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, για το οποίο εμείς έχουμε κάνει επένδυση, έχουμε αρχίσει να το διαφημίζουμε, να το επικοινωνούμε. Οι συνδρομητές μας περιμένουν να δουν αυτούς τους αγώνες και αυτό ζητάμε να υλοποιηθεί. Αν κάθε δεν... παρέκκληση από αυτό θα σημάνει την ενεργοποίηση μια σειράς από κυρώσεων που προβλέπει η σύμβασή μας. Απέναντι στη Λίγκα. Η Λίγκα είναι ο αντισυμβαλόμενος μας, οπότε η Λίγκα είναι αυτή η οποία έχει την υποχρέωση και τα δικαιώματα από αυτή τη σύμβαση. Η Λίγκα όμως δεν μπορεί να ακυρώσει την ΕΠΟ. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν σας ενδιαφέρει σας, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα γιατί δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Έτσι. Η δικιά μας αρμοδιότητα είναι να συμφωνήσουμε ένα πρόγραμμα αγώνων και αυτό το πρόγραμμα αγώνων να το υλοποιήσουμε και να το μεταδώσουμε σωστά. Αυτό κάναμε και αυτό ζητάμε να τηρηθεί. Τώρα, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί κάποιοι άλλοι έχουν κάτι άλλο κάνει, εγώ να συμπαραταχθώ μαζί με τον συνεργάτη μου απέναντι σε αυτούς τους άλλους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διεκδικήσουμε από κοινού το όποιο δίκιο μας. Είπατε ότι ήδη κάνατε μια παραχώρηση και αλήθεια είναι να ξεκινήσουν τα play-off με καθυστέρηση. Γιατί άλλος ήταν ο προγραμματισμός. Ναι, γιατί θυμάστε ότι το πρωτάθλημα είχε τελειώσει, αν θυμάμαι καλά, από 17 Απριλίου. Ναι, 17 Απριλίου. Έτσι. Και η συμφωνία μας λέει ότι αμέσως μετά το πρωτάθλημα ξεκινούν τα play-offs. Έτσι. Για λόγους όμως αναβολών, του κυπέλου, των ημιτελικών κτλ. Δεν ξεκίνησαν τα play-offs αμέσως μετά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Άρα κάνετε μια παραχώρηση. Προφανώς δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε και άλλη παραχώρηση και άλλες παραχωρήσεις. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε οτιδήποτε αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το δουσού της Super League την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί. Γενικά με την ΕΠΟ φαίνεται να είστε σε μια έτσι. Έχετε μια δικαστική διαμάχη, αν δεν κάνω λάθος. Να το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται παρανοήσεις. Εμείς το 2013, όταν ξεκίνησε μια διαδικασία
παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του κυπέλου την σεζόν 13-16, εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας, αφού είμαστε ο βασικός χρηματοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου, να συμπεριλάβουμε και το κύπελο στις τηλεοπτικές μας μεταδόσεις. Ο διαγωνισμός με τον τρόπο που έγινε παραβίασε μια σειρά από νόμους και εμείς κινηθήκαμε δικαστικά κατά της ΕΠΟ για τις αποφάσεις τις συγκεκριμένες, οι οποίες έφυγαν τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Δικαιωθήκαμε σε όλα τα δικαστήρια. Έχουν κριθεί παράνομες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, με τις οποίες τα τηλεοπτικά δικαιώματα εγχωρήθησαν σε κυπριακή εταιρεία Τζέντιδων και όχι απευθείας σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Και αυτή η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, καθώς η ΕΠΟ ποτέ δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Προχώρησε για τη σεζόν την τρέχουσα τη 15-16 σε μια απευθείας ανάθεση για να νομιμοποιηθεί απέναντι στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε θυγεί επιχειρηματικά, ότι έχουμε ζημιωθεί από αυτές τις αποφάσεις και έχουμε προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια όπως προβλέπει ο νόμος, διεκδικώντας με αγωγή κάποια αποζημίωση από την ΕΠΟ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, εντελώς μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία που εμείς έχουμε θεωρήσει ότι ζημιωθήκαμε από κάποιες αποφάσεις ενός τρίτου και έχουμε πάει στα δικαστήρια για να βρούμε το δίκαιο μας. Τα δικαστήρια στην Ελλάδα δυστυχώς δεν αποφασίζουν αμέσως, θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα να κριθεί η υπόθεση αυτή πάλι στα δικαστήρια, αλλά αυτό είναι εντελώς άσχετο με τον τελικό του κυπέλου, το πρωτάθλημα, τα play-off και τις διοργανώσεις την οποία εμείς μεταδίδουμε. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Αν σήμερα η Λίγκα αποφασίσει παρόλα αυτά να παραβιάσει και πάλι την συμφωνία σας και να μεταφέρει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, είναι δεδομένο φυσικά ότι τα μάτσα θα μεταδοθούν, αλλά εσείς θα κινηθείτε δικαστικά. Έτσι. Θα επιβάλλουμε τις προβλεπόμενες από τη σύμβασή μας με τη Λίγκα κυρώσεις. Άρα δηλαδή αυτή τη θέση σας την έχει και ξεκάθαρα η Super League αυτή τη στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει και την κοινοποίηση. Το έχουμε δημοσιοποιήσει. Αν είδατε με το που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει, από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε ότι θα γίνει τελικώς 15 Μαΐου και έγινε αυτό, αν θυμάμαι καλά, το Σάββατο που μας πέρασε, αμέσως εμείς στείλαμε επιστολή στην Super League όπου τους τονίσαμε ότι πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλητα το πρόγραμμα το οποίο είχε αποφασιστεί μόλις πριν από δύο μέρες. Δικό σας εκπρόσωπος δεν θα παραβρεθεί σήμερα στα γραφεία της Super League? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παρευρεθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, θα συζητήσουν οι ομάδες μια λύση στο πρόγραμμα και περιμένουμε να ακούσουμε την πρότασή τους. Μάλιστα, μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσουμε, κάτι καινούριο, κάποια έκπληξη για την επόμενη χρονιά από τα δικά σας κανάλια, αθλητικό πάντα, περιμένουμε έτσι να μας προειδεάσετε, είτε για το ελληνικό πρωτάθλημα είτε για οτιδήποτε άλλο? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις με τον καλύτερο τεχνικό και δημοσιογραφικό τρόπο και παράλληλα κοιτάζουμε όλες τις ευκαιρίες που μπορούμε να δώσουμε ενδιαφέρον τηλεοπτικό περιεχόμενο στους συνδρομητές μας. Mm-hmm. Θα είδατε ότι πρόσφατα προσθέσαμε το κύπελο Αγγλίας, το κύπελο Ιταλίας, το τελικό του κυπέλου Ισπανίας και μια σειρά από τέτοιες προσθήκες συνεχώς γίνονται, πάντα σε μια προσπάθεια να δίνουμε το πιο ενδιαφέρον αθλητικό περιεχόμενο για τους συνδρομητές μας. Ωραία. Όταν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα είσαστε σίγουροι ότι θα το μάθετε τους πρώτους. Μας ενημερώσατε, είναι ξεκάθαρη η στάση σας. Να δούμε τι θα αποφασίζουν και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ούτε καν συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρη αμετακίνητη θέση της Νόβα. Την ξέρει η Λίγκα. Και αν το βγεις να πεις ότι δεν έχει δίκιο. Τι να πεις, εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο χορηγό. Και τον μοναδικό, όπως λέει, και έχει και δίκιο. Αφού δεν έχει κεντρική χορηγία, Λίγκα, κατάφερε και αυτό. Σε πολύ δύσκολη θέση είναι η Λίγκα, οι ομάδες. Τώρα ο ΠΑΟΚ, προφανώς το συμφέρον του πρέπει να κοιτάξει. Το συμφέρον του ΠΑΟΚ είναι να διατηρηθεί το πρόγραμμα, ρε φίλε. Όχι, αν το πάμε μπακαλίστικα, τον βολεύει να γίνει ενδιάμεσα παιχνίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ για να φορτωθεί η ΑΕΚ περισσότερο, αλλά δεν είναι ντροπή να το λέμε αυτό? Πολύ δύσκολο το θέμα. Εμείς οφείλαμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση της Νόβα για να ακουστεί. Ακούσατε πόσο έτσι επίσημα και πόσο πολύ τυπικά. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει ούτε καν εκπρόσωπος της Νόβα εκεί μέσα από τον διάλογο να βρεθεί κάποια λύση. Προφανώς θα αναγκαστούν να επικοινωνούν με, ξέρω εγώ, μηνύματα τηλεφωνικά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Οι ρήτητες είναι και ασύμφορες.
Δηλαδή και υπάρχει πλέον η Νόβα, είναι... δεν είναι ελληνικό δημόσιο. Παρακρατεί από τα χρήματα που πρέπει να δώσει. Μια πληροφορία αναφέρει ότι είναι 400.000 η αγωνιστική. 300.000 το παιχνίδι. Στο λέω εγώ καραντί. 300 το παιχνίδι. Άρα 600.000 η αγωνιστική. 3.600 ήταν όλο το σκηνικό. Άρα εδώ πληροφορία. Μιλάμε για δύο αγωνιστικές. Επηρεάζεται και η δεύτερη και η τρίτη. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα ένα 200. Ναι. Ένα 200. Αυτά πληρώσε ο Κιρτζίκης. Το συνολικό πόσο είναι, πόσο ήταν. 3.600. Όλη συμφωνία, όλη συμφωνία. Όλη συμφωνία, κοντά στα 30. Ναι. Εντάξει, δεν το λες και αμιλητό το ποσό. Το 1.200 που θα αναγκαστούν προφανώς να καταβάλουν. Μα πώς να βρει η Λίγκα 1.200. Σωστό και αυτό. Τη στιγμή που δεν έχει ούτε μισό χορηγό πλην της Νόβα. Και από ποιον να τα αφαίρεσαι. Από ποιον να τα αφαίρεσαι, από τις ομάδες. Τι φταίει ο ΠΑΟΚ για όλο αυτό που γίνεται. Να το αφαιρέσει, ξέρω εγώ. 300 χιλιάρικα. 500 πόσα τον αλογούν. Με τα μαθηματικά τα έχει ξεφτυλίσει. 300. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τι εκεί στην Παναγία Φαινομένη δεν είχατε σχολείο. Ένα και ένα, δύο. Δύο και δύο, στα τέσσερα. Τα μαθηματικά ήταν πολλέ απουσίε. Το έχουμε ξαναπεί. Mm. Έπρεπε λοιπόν να πάμε λίγο πιο γρήγορα στην επόμενη μέρα για τα play-off και να έχουμε αυτή τη θέση τη Fortnite και τη Nova. Ακούσατε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει το μεσημέρι. Με μεγάλη ανυπομονησία και περιέργεια περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι ομάδες μαζί, τι θα αναγκαστεί να αποφασίσει η Λίγκα, τι θα προτείνει, δεν ξέρουμε πραγματικά. Εντάξει, μιλάμε για κατάντια, έτσι να μην ξέρει ένας προπονητής, ο Ίβιτς, μια και με τον ΠΑΟΚ ασχολούμαστε, τι πρέπει να κάνει σήμερα για να προετοιμάσει την ομάδα του. Δηλαδή δεν ξέρει πότε είναι το επόμενο παιχνίδι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα και όταν μιλάμε για τόσες λίγες μέρες από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Κατάντια μεγάλη αυτό που έχει γίνει με το κύπελο, κατάντια αυτό που γίνεται με τα play-off, αλλά το λέγαμε και χθες, μάλλον έτσι πρέπει να γίνει. Μάλλον έτσι πρέπει να γίνει, να φτάσουμε στο αμήν και να μην πηγαίνει παρακάτω αυτή η κατάσταση για να αναγκαστούν όλοι πλέον να την αλλάξουν, να φύγουν. Αυτοί που μόνιμα σε κάθε θέμα δημιουργούν πρόβλημα και είναι κατηγορούμενοι για πόσες υποθέσεις και να δούμε μπροστά τι μπορεί να διασωθεί, τι μπορεί λίγο να αλλάξει. Αυτά για το πρώτο θέμα της σημερινής ημέρας που αφορά βεβαίως τη συνέχεια των play-off. Στα play-off πάντως που ξεκίνησαν, η βαθμολογία ήδη παρουσιάζει μια άλλη εικόνα. Ο ΠΑΟΚ από εκεί που ήταν πρώτο τελευταίος, μαζί με τον Πανίνο στην τελευταία θέση, είναι πλέον πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό και άμα το καλοσκεφτούμε, δηλαδή μια ολόκληρη προσπάθεια της ΑΕΚ όλη τη χρονιά, που έχει μια σταθερότητα τέλος πάντων, τη χάνει μέσα σε μια βραδιά. Όπως το έχει πάθει και ο ΠΑΟΚ βέβαια άλλες φορές αυτό. Είναι αυτή η αδικία του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο όμως εδώ συνεχίζεται για οικονομικούς λόγους, για να μην τα ξαναλέμε. Δεν έχει κριθεί φυσικά τίποτα και αυτό που βεβαίως διαπιστώνουμε είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο ποδοσφαίρου που παίζεται, δεν είναι αδικαιολόγητο, έτσι δηλαδή μετά από ένα μήνα χωρίς μάτς. Η ΑΕΚ δεν είχε ένα μήνα χωρίς μάτς, γι' αυτό πάτουσε καλύτερα στο πρώτο. Ναι. Μετά από τόσο καιρό χωρίς παιχνίδια και ειδικά και τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στον 11ο μήνα της σεζόν, δεν μπορούμε να έχουμε πολλές απαιτήσεις. Δεν γίνεται. Είναι μόνο το αποτέλεσμα με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να έρθει. Με οποιονδήποτε τρόπο. Τον βρήκε χθες τον τρόπο ΠΑΟΚ. Ήταν σαφώς καλύτερος της ΑΕΚ για 70 τουλάχιστον λεπτά και δίκαια κέρδισε. Έτσι, για να μην είμαστε υπερβολικοί, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Κακό παιχνίδι. Μα οπότε οι περισσότεροι μας παίκτες ήταν κακοί. Πολύ μέτριος ο ΠΑΟΚ, χωρίς ιδιαίτερους διακριθέντες. Ο Γλύκος κάνει μεγάλο λάθος. Ο Κίτσιου είναι το χειρότερο του παιχνίδι στη σεζόν με διαφορά από το δεύτερο. Ο Μαλεζάς είναι από τα παιχνίδια που κάνει λάθη. Ο Τζαβέρας με τον Λέοβατς είναι καλή. Ο Τζιόλης είναι καλός, τσίμιο δεν υπάρχει. Κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Ο Ζάιρο δίνει ενέργεια, αλλά βγάζει εκείνη την παλιά στον Κίτσιου. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι και απειλή. Είναι τσαπατσούς. Ο Ροντρίγκες έχει τη μία ενέργεια, αλλά που ορίζει τις τύχες ενός αγώνα σε μεγάλο βαθμό.
και ο Κλάους κάνει χαμαλίκι. Δεν υπάρχει καμία φάση στην επίθεση. Από την άλλη όμως ο αντίπαλος είναι ακόμα χειρότερος. Έτσι δηλαδή και... Κολοβέτσιος Άρθρο δεν υπάρχουν. Και πραγματικά νομίζω ότι θα δικαιωθούν όλοι όσοι έχουν αναφέρει ότι ο καλύτερος προπονητής που έχει η ΑΕΚ φέτος ήταν ο Δέλλας. Αυτό αρχίζει να φαίνεται. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι... Εντάξει, δεν υπάρχει. Πολύ νευρική. Προπονητικά δεν... Ναι. Αλλά... Εντάξει, είναι ευκαιρία για τον Πάγκο να τους ξεπεράσει. Και αυτή τώρα, Σιμόες Γιώχανσον. Τώρα ο Γιώχανσον βάζει αυτόν τον γκολ. Δεν υπάρχουν μέσα στο γήπεδο. Ο Σιμόες καλός ήταν. Έλα τώρα. Ο μόνος που διακρίθηκε είναι ο Σιμόες. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν ό,τι να είναι και ο Μπαρμπόσα σε κακή μέρα, εντελώς αποκομμένος. Ο Γκάνο δεν είχε ανεβάσματα, το παρατηρήσεις. Δεν. Χωρίς πλάνο, με άπειρα γεμίσματα και να μα ποντάρουν. Δεν επιχειρούσε ποτέ η ΑΕΚ να βάλει την μπάλα κάτω να προωθηθεί. Δεν μπορεί. Ναι, γιόμες να πάρουμε καμιά κεφαλιά να κερδίσουμε μέτρα. Πάντως ακόμη και στα χειρότερα του Μπαρμπόσα έκανε πολύ καλά στημένα. Δηλαδή ήταν λίγο... Ο Βάργκας έκανε καλά στημένα. Ο Βάργκας και ο Μπαρμπόσα το δεξί μετά. Πόδι. Ο Μπαρμπόσα με το αριστερό δεν είναι. Ναι, μετά και ο Μπαρμπόσα κάνει ένα φάουλ εκεί στο δεύτερο δοκάρι, ξηραφιά, άστα να πάνε, που την ακούμπησε λίγο ο Τζιόλης και βγήκε κόρνερ. Την έβγαλε κόρνερ. Επιτυχία μεγάλη του ΠΑΟΚ που γύρισε αυτό το παιχνίδι. Κόντρα σε όλα τα. Κόντρα ακόμα και στη δική μας. Πώς το πω, τσατίλα ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν πολύ τσατισμένος στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ απογοητευμένος. Δεν παίζαμε τίποτα. Από το 20 μέχρι το 30 ήταν καλούτσικος. Από το 20 μέχρι το 30 βγήκαν κάποιοι συνδυασμοί, μια-δυο πλαγιοκοπήσεις με το Λέο Βατσακή. Κάτι πήγε να γίνει. Έχανε ψυχολογία ο ΠΑΟΚ σε κάθε στιγμένο της ΑΕΚ. Δηλαδή τρόμαζε. Μετά από κάθε στιγμένο υπήρχε πανικός, άγχος, τι γίνεται. Κοιτάζανε και εύκολα. Ναι, λάθος. Μια κόρνερ, η ΑΕΚ τώρα χωρίς να πιέσει ποτέ. Η ΑΕΚ είναι μόνο στημένες μπάλες. Μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή. Όχι, ήταν κάτι πολύ παραπάνω μες στη σεζόν. Από στημένα πήρε όλα τα ντέρμπι με τον Βάργκας. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μόνο στημένα, τίποτα άλλο. Τα έδωσε εύκολα ο ΠΑΟΚ, πράγματι. Και εκτός περιοχής και πολλά κόρνερ δόθηκαν έτσι σαν να είναι προπόνηση. Που δεν έπρεπε να δοθούν. Και φυσικά είναι τραγική η παρουσία του Γλύκου σε τέτοιο μάτς όπου ο αντίπαλος μόνο με γεμίσματα μπορεί να απειλήσει. Ο Γλύκος είναι πάρα πολύ κακός σε εξόδους και βεβαίως στο δώρο που κάνει στον γκολ. Στον γκολ είναι μια περίεργη φάση όπως και το πέναλτι νωρίτερα που έδωσε ο Μάνταρος και το πήρε πίσω. Δύσκολες φάσεις. Υπάρχουν χέρια και στις δύο περιπτώσεις και όπου υπάρχει χέρι υπάρχει... υποκειμενική άποψη. Ναι. Δεν υπάρχει κανονισμός, δεν υπάρχει νόμος. Γιατί εγώ. Από τα Νατάθηνα και τα δύο, το ίδιο. Δεν μπορεί να έχει πρόθεση ο Λέοβατς να κάνει χέρι με το πίσω χέρι, έτσι όπως πηδάει. Δεν γίνεται. Πάει μπάλα μέσα, θα πει ο άλλος. Το Γλύκο πάει μπάλα. Την αλλάζει κατεύθυνση ο Λέοβατς. Πάει προς την εστία, ρε παιδί μου, πάει προς την εστία. Αλλά δεν μπορεί να έχει πρόθεση. Δηλαδή πηδάς. Και το πίσω χέρι, πώς το τοποθετείς εσκεμμένα για να βρεις την μπάλα. Δεν μπορείς. Είναι ακούσιο εντελώς. Ο βοηθός βλέπει ότι ο Κολοβέτσιος συμμετέχει στη φάση. Νομίζω ότι δεν συμμετέχει στη φάση ο Κολοβέτσιος. Δεν επηρεάζει τη φάση. Πάει προς την μπάλα, ρε φίλε. Αλλά επαναλαμβάνω, αν έχει πρόθεση εκεί ο Λέοβατς και δίνει στο πέναλτι, έχει σίγουρα πρόθεση και ο Γιώχανσον μετά. Ο Γιώχανσον στρώνει την μπάλα με τη βοήθεια του χεριού, τη στρώνει μπροστά και βάζει γκολ. Και εκείνος πρόθεση έχει. Αν θεωρήσουμε ότι ο ένας έχει. Ο Λέοβατς έκανε χέρι από πρόθεση. Σε γενικές γραμμές. Γιατί αυτό μετράει στη διαιτησία, δεν επηρέασε την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν έκανε τα μονόπατα εκείνα 15-20 λάθη πέρα μια ομάδα. Είχε δύσκολο έργο ο Μάνταλος γιατί ήταν πολύ νευρικοί οι παίχτες. Αλλά το, δεν επηρέασε. Τον εκθέσανε γιατί στην αρχή τους εξηγεί ότι δεν θέλει να δώσει κάρτες. Ναι, ναι. Και συνεχίζουν να παίζουν σκληρά. Η πρώτη ήταν εις βάρος του ΠΑΟΚ που χαρίστηκε. Και μετά άρχισε να χαρίστηκε στην ΑΕΚ. Και φυσικά μετά αναγκάστηκε να αρχίσει να τις μοιράζει πιο εύκολα. Στο τέλος. Δικαιολογημένα αποβάλλονται ο Κάτσε και ο Μπαρμπόσα που ξέφυγαν και την γλιτώνει ο Τζιμπούρ. Πώς την γλίτωσε, κανείς δεν ξέρει. Δεν το είδε, τι να πω. Όλοι στο Τζιμπούρ πάνω πέσαμε. Ήτανε... Εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει καμιά άρνηση για το Μάνταλο, να ξέρετε. Αν έκανε ο Τζιμπούρ αυτά που. Αν έκανε παίκτη του ΠΑΟΚ αυτά που έκανε ο Τζιμπούρ στο τέλος, σήμερα θα ήταν παντού πρωτοσέλιδο. Με σκοπό να τον αφανίσουν. Αυτό θα συνέβαινε. Αν τα έκανε κανένας, ξέρω εγώ, Ροντρίγκες, Γκαρσία φυσικά, κανένα Τζαβέλας που έχει το όνομα και
Ποιο άλλο. Τα δικά μα αποδοσίδια θα το είχαν πρώτα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί και δεν θα ασχοληθεί φυσικά με τον Τζιμπούρ. Δεν θα το κάνει θέμα, δεν θα παρέμβει να ζητήσει τιμωρία κτλ. Αυτά δεν αρμόζουν. Αυτά και με το διαιτή που δεν επηρέασε την εικόνα του παιχνιδιού. Αθλητικός εγκυρίας μπορεί να παρέμβει σε αυτό. Ναι, ναι. Είναι μπορεί. Η μόνη περίπτωση να τιμωρηθεί ο Τζιμπούρ αυτή. Να παρέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας. Γιατί έψε μου δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνος. Δηλαδή, στο φύλλο αγώνος, αν γράφονταν, μπορούσαν να επικαλεστούν βίντεο για το μέγεθος της ποινής. Αλλά αφού δεν γράφτηκε, δεν ισχύει αυτό. Το βίντεο μπορεί να το επικαλεστεί μόνο αν έκανε λάθος στον παίκτη. Ναι. Μόνο τότε. Δηλαδή, αν έγραφε ότι χτυπούσε ο Μπαρμπόσα. Επιχειρούσε να χτυπήσει. Μα γι' αυτό το λέω, ότι εδώ είναι λάθος, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι δύο αυτοί. Ουσιαστικά τη σύραξη ο Τζιμπούρ την. Όχι, οι δύο. Οι δύο και μετά πάει ο Τζιμπούρ. Προκαλεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Που τα έχει με το Σκόνδρα. Παίζουν μπουνιές κανονικά για τις τιμές του γηπέδου, δεν το δείχνει η κάμερα. Ναι, ναι. Παίζαν μπουνιές. Και έφαγε μία ο Κάτσε και από τον Κολοβέτσιο έφαγε μία μετά. Που πήγαν τους χωρίς και καλά. Τέλος πάντων. Ο Σαββίδης ήταν πολύ αυστηρός με τον Κάτσε. Εντάξει. Τι να πεις. Και ζήτησε και από τον Μελισανίδη να βάλει χέρι στους δικούς του ποδοσφαιριστές. Για όλα τα νεύρα που προκλήθηκαν. Βεβαίως, άμα το δούμε λίγο πονηρά, ποδοσφαιρικά, το πρόβλημα της ΑΕΚ χωρίς τον Μπαρμπόσα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι αυτό του ΠΑΟΚ, ο οποίος στη θέση... Για Μπαρμπόσα αυτό που σου έλεγα χθες. Ότι είναι ο πιο σοβαρός μεσοπαθητικός της ΑΕΚ. Σε κακή κατάσταση δεν ήταν, αποκομμένος. Αποκομμένος, αλλά είναι ο μόνος που μπορούσε να πάρει την μπάλα και να σου κάνει κάτι. Δεν, δηλαδή, καλός παίχτης. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι από τρεις αγωνιστικές τώρα αυτό. Ναι. Δύο ή τρεις. Πρόβλημα θα έχει η ΑΕΚ. Δύο ή τρεις. Έχει το κύπελο. Αν ναι, όλα πάνε. Διάμεσα. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ο ΠΑΟΚ έχει 7 αμυντικά χαφ. Δεν έχει θέμα. Από τα 6, 7. Απόλυα θα είναι, γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά ο Κάτσε. Που μπήκε και χθες και λίγο σημάζεψε την κατάσταση. Αλλά έχει. Στη μήνυ του Ίβιτς το είδε αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που έγινε στο 1-1 και σωστά έλεγες ήταν πολύ πολύ προβληματικό. Αν το προσέξετε και αν το θυμηθείτε, ο ΠΑΟΚ μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Η ΑΕΚ είναι ήδη συντηρητική, υποτονική, φοβισμένη. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, όχι κάτι ιδιαίτερο. Βάζει τον γκολ και μετά το 1-1 γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Κανονικά χάσαμε όλες τις θέσεις. Καταφέραμε να έχουμε 11 παίχτες μέσα στο γήπεδο και παντού καινούς χώρους. Φοβερή απειθαρχία. Φοβερή απειθαρχία. Μετά το 1-1 χάθηκαν τα πάντα. Έπαιζαν οι Παναγιά Φανερωμένοι με την Αγία Κατερίνη. Οι γειτονιές. Πρόβλημα. Τώρα δικαιολογείται με το χρόνο και την έλλειψη ρυθμού, δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο τέλος πάντων Super League. Δεν δικαιολογείται. Χάθηκαν οι θέσεις, χάθηκε το κέντρο, πάνω κάτω η μπάλα και. Δεν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το πάθει αυτό. Το ισορρόπησε, βοήθησε η αλλαγή. Ο Κάτσε και τα λοιπά. Τα ενία μετά. Ναι, τα ενία όχι κάτι φοβερό, απλώς ήταν καλύτερο, ήταν υποφερτός. Δεν απειλούνταν σε ροή αγώνα και είχε περισσότερες προϋποθέσεις για να πετύχει κάτι. Και το πέτυχε με ένα φοβερό γκολ και με την δημιουργία του Τζαβέλα που δεν σε εκπλήσει, αυτό είναι το θέμα, ότι το κάνει, το έχει, το ξέρεις ότι το έχει. Δεν υπάρχει θέμα. Σε κάθε θέμα. Παιδί το κάνει, όχι σε τόσο τέτοιο... Επειδή λένε, το συγκρίνουμε με τον Βόκολο και ο Βόκολος τα έκανε αυτά. Καλό κάποιον να μου φέρει μία assist του Βόκολου στη ζωή του. Τέτοια. Εγώ μπορώ να βρω τον Τζαβέλα, αν όχι assist, αλλαγές παιχνιδιού αυτού του επίπεδου. Εντάξει. Και μπαλιές που δεν γίναν γκολ και χίλια δυο. Δεν μου έγκριζα εγώ τυχαία ότι πρέπει να πέσει ο Τζαβέλα στο κέντρο της άμυνας και να μην πάει αριστερά. Που την κάναμε την κουβέντα λόγω του τραυματισμού του Λέοβατς. Ακόμα και όταν κολλήσει η ομάδα. Του Βίτορ τον τραυματισμό. Του Λέοβατς, δεν κοιτάει πάει αριστερά. Αρχικά ο Λέοβατς ήταν αυτός που δεν ήταν έτοιμος. Ναι. Και συζητούσαμε τον Τζαβέλα αριστερά. Μετά ναι, δεν είναι να φεύγει ο Τζαβέλας από το κέντρο της άμυνας. Και ο λόγος είναι ο δημιουργικός τόσο, όχι τόσο ο ανασταλτικός. Θα σου ανέβει και 5 φορές, θα περάσει και έναν αντίπαλο, θα παίξει κάθετα, δηλαδή θα παίξει με μεγάλες αλλαγές. Αυτός που κράζει δεν ξέρει πόσο σημαντικό είναι στο ποδόσφαιρο η αλλαγή παιχνιδιού. Να στείλει την μπάλα εκεί που δεν είναι προσαρμοσμένη η άμυνα του αντιπάλου.
όταν εσύ έχεις παίχτες που παίζουν το ένας με έναν. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βγάλει τον Ροντρίγκες και τον Ζάιρο 6 φορές καλά μες στο παιχνίδι στο ένας με έναν, θα κερδίσει. Αν δεν τρακάρει ο Ζάιρο. Αν δεν τρακάρει με τον αντίπαλο. Με το χόρτο. Τέλος πάντων. Την κάνει τη δουλειά, φίλε, έχει ενέργεια. Άσε τώρα, μπορεί να μην τελειώνει τη φάση. Ωραία, αλλά είναι μια αναμπουμπούλα, είναι κάτι. Μέχρι στιγμής μας έχει πείσει σε πιο μικρά παιχνίδια. Με πιο αδύναμους αντιπάλους. Αυτή είναι αλήθεια. Κάτι έχει. Αξίζει να τον περιμένουμε και του χρόνου. Εντάξει, δεν είναι προς απογοήτευση. Και φυσικά να μείνουμε στο τελείωμα του Μιστακίδη που σε αυτή τη φάση δείχνει όλη τη χρονιά. Ίσως ο καλύτερος 12ος παίκτης στο πρωτάθλημα, αν υπάρχει τέτοιος τίτλος. Ο πιο ουσιαστικός, ανάλογα με το χρόνο που παίζει. Φοβερή ποιότητα, τεχνική. Ξέρεις τι έχει βασικά που δεν το γιατί άμα το ξανακάνει άλλες 10 φορές, μάλλον άλλες 8 το βάλει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι έχει γρήγορη σκέψη. Δηλαδή, δεν αμφιταλαντεύεται βλέποντας την μπάλα να του έρχεται. Έριξε μια ματιά. Έριξε μια ματιά και έκανε αυτό που έπρεπε. Και μετά ζήγησε την κεφαλιά. Αυτό φάνηκε και στη γυριστή κεφαλιά με στην Ξάνθη και στις δύο ασίστ. Φοβερό γκολ εκείνο. Μία στο Λούκας στο 1-0 με τη Σπαρτάκ, μία στον Μακ στο 0-1 της Γερμανίας είναι ασύλληπτη. Ντόρτμουντ. Έχει γρήγορη σκέψη. Είναι αυτό, μπορεί να σου κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι όλη η ενέργειά του στον γκολ. Δείχνει στον Τζαβέλα που να τη στείλει. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το προσέχει αυτό. Ναι, κρύβεται πίσω από την πλάτη του Σοηλέδη για να τον χάσει. Και δεν είναι ότι ήταν εξαφανισμένο και έκανε αυτή τη φάση. Ήταν σε όλο το 20 λεπτό που έπαιξε. Ήταν ουσιαστικό. Πόσο έπαιξε, ναι, 10. Γιατί, και καθυστερήσει. Γιατί ήταν, άμα δείτε, κάποια στιγμή στα πλάγια, κάνει φοβερό pressing και κλέβει μπάλες. Εντάξει, ναι, είναι ενέργεια. Ήταν ξεκούραστο. Θα μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ. Σε 10 λεπτά φάνηκε περισσότερο από όλου του άλλου επιθετικού. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει πράγματα να μάθει. Σαφώς πρέπει να σταθεροποιηθεί όταν παίζει 90 λεπτά. Να είναι πιο ουσιαστικός. Βασικά να μειώσει τα λάθη του. Αυτό είναι το. Ναι, όπως εκεί που αγώνα. Κολλάει το κεφάλι του και αντί να πάει στο σημειάκι, κάνει τη σέντρα. Ναι. Στις καθυστερήσεις. Δηλαδή δεν έχει λόγο. Πας στο σημειάκι εκεί και ό,τι καταφέρεις. Είναι φοβερή η επιτυχία του ΠΑΟΚ ότι αναδεικνύει φέτος άλλον έναν ποδοσφαιριστή νεαρό που δίνει τόσα πράγματα στην ομάδα μέσα σε λίγο χρόνο συμμετοχής. Η δηλώση στο τέλος της ακούσατε και ο Μανολάς που δεν καταλάβαμε τι έλεγε και ο Ίβιτς με το δικό του σκεπτικό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει 6 παιχνίδια, έχει έναν αγώνα τώρα τον επόμενο του Παναθηναϊκού που φυσικά πρέπει να πάει να κερδίσει. Τι ισοπαλίες και τι υπολογισμοί και τι ό,τι να πρέπει να πάει να κερδίσει. Στη λεωφόρο, όποτε και να γίνει το παιχνίδι. Απλά τώρα, έτσι όπως είναι το παιχνίδι, μας βολεύει περισσότερο νομίζω να είμαστε πίσω από την μπάλα και να ψάξουμε εμείς την κόντρα. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Αυτή η ομάδα που φέτος έχει ταλαιπωρηθεί να έχει 5 συνεχόμενες μέρες πυρετό. Μακ, τότε δεν έχει τύχη, ρε παιδιά. Εντάξει, λέει, τι να λέμε. Τα έχει πάθει όλα φέτος. Μήνα Μάιο, ο πρώτος του σκόρερ έχει 3 συνεχόμενες μέρες πυρετό. Δεν πειράζει καλύτερα. Καλύτερα. Εννοώ καλύτερα, ρε φίλε. Μια λύση. Τι έχει, ρέντα. Θα είναι την Κυριακή. Ναι, αυτό σου λέω. Άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Τι καλά θα βάζει την Κυριακή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που γίνεται φέτος είναι τραγικό. Έγινε ό,τι έγινε και έφτασε ένα play-off. Ο ΠΑΟΚ πάει να ετοιμαστεί και να ελπίζει και ξαφνικά πυρετό ο Μακ. Δεν. Καλά, αυτό είναι. Χτύπησε ο Βίτορ από τη μέρα που είπε ότι είμαστε πλήρες. Είναι στο όριο. Δεν. Ο Λέω Βασιλιάς έχει κάτι τώρα και μας πουλάνε παπά ότι κουράστηκε. Το ζήτησε, φάνηκε. Εντάξει, λογικό το είναι. Το ζητούσαν και οι υπόλοιποι. Και... Μα όλοι το είπαμε και την ώρα, εντάξει. Μπορεί και να πάθε, δεν ξέρεις. Εγώ δεν τους πιστεύω όταν λένε ότι για λόγους κούρασης. Δεν τους πιστεύω, αυτοί μου έχουν δώσει το δικαίωμα. Το ζήτησε. Δεύτερη ώρα, ΠΑΟΚ 24. Πάμε σε κάποια μηνύματα με τον Λέω Βατ, τι γίνεται, γράφει ένας φίλος. Θα είναι κρίμα να μείνει έξω γιατί και χθες ήταν καλός. Ζήτησε ο ίδιος αλλαγή, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Το ένιωσε, το αφού το έδειχνε ο ίδιος. Αφού λέει η επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ ότι ζήτησε αλλαγή γιατί κουράστηκε. Εντάξει. Έτσι λέει η επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ. 6 μάτς δεν τα βγάζει με τίποτα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι πρέπει να γίνει επιλογή. Τώρα στην επιλογή επάνω ποιος θα παίξει αριστερός μπακ, προφανώς αυτός δεν πρέπει να είναι ο Τζαβέλας.
Και ποιο να είναι, θα μου πει. Έλα μου. Τον είδε τον Σκόδρα χθε. Ο Σκόδρα δεν μπορεί να βοηθήσει δημιουργικά. Παίζει ρόλο και η έδρα και τα παιχνίδια. Θα πρέπει να βρει επιλογές. Κάτι να πούμε για τα play-off και το τελικό, για να μην μπερδευόμαστε. Ο τελικός έχει οριστεί. Δηλαδή, αυτός είναι σίγουρος. Δεν έχει αντιδράσει ο Κοντονής. Πέρασαν δύο μέρες. Άρα, ο τελικός θα γίνει. Τρίτη βράδυ. Σήμερα καλούνται και θα μιλήσουν στη Λίγκα για τα play-off. Η Λίγκα δεν μπορεί να κάνει κάτι για το τελικό. Πρέπει να τον υποστεί, ας πούμε. Οι ομάδες καλούνται να μιλήσουν για τα play-off, τι θα γίνει. Έτσι. Η Λίγκα δεν μπορεί να τον αναβάλει τον τελικό. Ναι. Μόνο ο Κοντονής μπορεί να τον αναβάλει. Ή να τον που δεν έχει αντιδράσει. Τώρα λέγεται επίσης ότι για τον τελικό θα δηλώσουν κόλλημα οι ίδιοι βοηθοί. Για να διευκολύνουν την κατάσταση. Έτσι λέγεται. Θα το δούμε. Εντάξει, για να μην υπάρχει αυτή. Τώρα εσύ με Λεσανίδη, άμα θες να τους πουλήσεις, να μην κατεβαίνεις. Άσου να μαζευτούν στο ΆΚΑ την Τρίτη και εσύ ετοιμάσου για το παιχνίδι της Τετάρτης. Και πες στη Λίγκα ότι εγώ δεν κατεβαίνω κανονικά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δυνατός να υποστεί τις συνέπειες. Δεν νομίζω. Εννοείς ότι μόνο ο Σαββίδης είναι τόσο δυνατός να υποστεί τις συνέπειες. Ο ΠΑΟΚ ολόκληρος. Ο ΠΑΟΚ το έχει περισσότερο στο DNA του αυτό το αντιδραστικό. Είναι η αλήθεια. Και έχω την εντύπωση ότι είναι και άλλες συνέπειες για μη παρουσία στο τελικό. Δεν το έχω ψάξει, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Μια και το αναφέραμε, χθες ο Ιβάν Σαββίδης εκεί κυρίως στάθηκε. Έτσι ήθελε να πει κάποια πράγματα δημόσια και στο Μελισανίδη. Θα ήθελα να το συμβουλέψω να μην κατέβει, να του το δώσει το κύπελο και αυτό να κάνουμε συνέχεια, να του τα δώσουμε όλα και να παίζουμε μόνοι μας κτλ. Να έχουμε την ησυχία μας. Ναι. Με τη λογική του ότι εμείς όταν παίζουμε μαζί τους, πάντα ερχόμαστε σε ένα πανικό. Έχουμε υποστεί φοβερές συνέπειες με αυτά που γίνονται. Ενώ αυτοί που απαγορεύεται να χάσουν δεν έχουν υποστεί κάποια κρίση. Άρα ας παίζουν μόνοι τους, να είμαστε και εμείς ήρεμοι και ας κάνουν και αυτοί τι θέλουν. Αυτή προφανώς είναι η λογική του Σαββίδη. Τώρα τη δέχεται κανείς, δεν τη δέχεται. Είναι άλλη μια έτσι ατάκα. Εγώ τι να πω, το ίδιο που είχα γράψει πάνω μόνο στο μητελικό του πρώτου. Ναι, μετά από όσα μας ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ο κύριος Κυριάκος, ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατεβαίνει στο επόμενο πρωτάθλημα. Είναι πάνω κάτω στην ίδια λογική. Το βλέπουμε τι θα γίνει. Έχετε και άλλα μηνύματα, έχουμε όμως και τους χορηγούς της δεύτερης ώρας. Μπιρατής, σφαγή έγινε παρά τη βροχή χθες, την ώρα του αγώνα, με γιγαντοοθόνη κτλ. 11 βαρέλια μπίρας, σας περιμένω να διαλέξετε. 11 βαρέλια, έχουμε 11 διαφορετικά βαρέλια. Ροκ μουσική εξαιρετική, θα κάνω το πάρτι, είπαμε, με την Πέμπτη μετά τα play-off. Παίξει ο μήλος του. Α, ναι. Την Πέμπτη μετά τα play-off. Αγώνα έχει Τετάρτη. 1η Ιουνίου. Α, την Πέμπτη. Θα είσαι καλά και θα. Μα, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Ωραία. Ναι. Την Τετάρτη 1η Ιουνίου δεν χάνεται το match στην Τούμπα. Των reporters. Και θα είναι ανοιχτό για τους φιλάθλους. Τι θα είναι κλειστό. Χάνεται το γελάσιο κάθε επικράμενο. Έχω θλάσει. Φοβάσαι. Ενοχλούν να εκτεθείς. Μα το έχω πει πριν. Δικαιώνεις όσους λένε ότι πρώτο το ΠΑΟΚ είναι άμπαλοι. Φοβάσαι. Είναι άμπαλοι, είναι, αλλά δεν. δεν δηλαδή όσοι έχουν δει εμένα να παίζω μπάλα ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είμαι άμπαλος. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν το κάνω σε καμιά τεράστια ταχύτητα αυτό που κάνω. Αλλά είμαι τη λογική, η μπάλα τρέχει πιο γρήγορα από μένα. Κοίταξε, σε δύο χρόνια ο Τζιμπούρ, ενάμιση. Ναι. Έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι. Είναι στα πρόθυρα και νομίζω ότι γι' αυτό εκνευρίζεται. Επειδή είναι πλέον ποδοσφαιριστής πρώην, δεν μπορεί και το τρελαίνεται. Και είναι εκεί πάει. Ο Πειρατής λοιπόν. Το μεγαλύτερο rock bar στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, Διογένους 17. Και με πιάτα έτσι να τσιμπάτε την ώρα που πίνετε τις μπύρες σας. Ωραία πιάτα. Και βέβαια εκπληκτική μουσική, σοβαρή. Και όχι που πανηγύριζε ο Τσαλτίδης, έγινε τόσο στερημένος ο πανηγυρισμός. Που πανηγύριζε που χθες ήταν στη Βασιλική Νταντά. Η ομάδα το κερδίζει στο μπάσκετ. Ο Αρναούτογλου. Γιατί. Ήταν η Βασιλική Νταντά, Αγγελική Νταντά, όπως τη λένε. Βασιλική, ρε, καλά την είπε. Ναι. Και εγώ τον κορόιδευα στην αρχή, μετά που την είδα σε μια αφίσα. Βασιλεμπολίστρια, ρε. Ναι, είναι δυνατή. Ναι, είναι πολύ δυνατή. Δυνατή. Έχει πολύ καλή φωνή. Είναι ψηλό τη ΣΑΕΚ. Η Νταντά. Ναι, έτσι μαθαίνω.
Από την καρδίτσα είπε. Ότι... Άμα τραγουδάει καλά, προσέχει και τα παιδιά. Τι άλλο θες. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από χθες. Α, ο Ισπανός προπονητής, ο Λούκας Αλκαράθ, που έχει περάσει και από την Ελλάδα, ήταν χθες στην Τούμπα, αλλά είναι πραγματικά ένα εντελώς τυχαίο γεγονός. Έτσι είναι τσεκαρισμένο. Είναι τσεκαρισμένο 100%. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να δει το παιχνίδι, πήρε ένας Ισπανός φίλος του Βρίζα, το Βρίζα τηλέφωνο για να τον βάλει μέσα και πήγαν μαζί στο γήπεδο. Και είσαι εσύ ο Ελευθερόπουλος και ξαφνικά βλέπει το Βρίζα με τον Αλκαράθ. Δεν αλλάζει προπονητή, έτσι. Όχι, όχι. Με Ελευθερόπουλο θα πάει, δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει στάτους. Δηλαδή αν θα έχει άδεια ή όχι. Περιμένουμε να δούμε αν θα πληρωθούν κάποια χρήματα σήμερα. Ποιος θα τα πληρώσει, βασικά. Το θέμα είναι γιατί είναι, άμα θες να μπει στο γήπεδο, να ψάξεις να βρεις το Βρίζα. Προπονητές γνωριμίες έχουν με τέτοιου είδους ανθρώπους, με τεχνικούς διευθυντές, με ποδοσφαιρικούς ανθρώπους. Αυτόν ήξερε. Πώς ψάχνεις μια διπλή πρόσκληση για τον Χαρούλη, δηλαδή. Και παίρνει εσένα, όταν ψάχνεις τι για ξέρω εγώ, παίρνει το Βρίζα ο Ισπανός. Επειδή είχε κοινό γνωστό. Ναι. Για αυτό ήταν στο γήπεδο, λοιπόν, έτσι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον ΠΑΟΚ ούτε με τη Βέρεια. Από αυτά που μαθαίνουμε. Άλλο. Γράφουν φίλοι που δεν ξέρω, τα έχουν δει ότι αν δεν παίξει άξιο τελικό κυπέλου, μπορεί να τιμωρηθεί με μείον 3 στα play-off. Ένας γράφει ότι θα αποκλεισεί από την Ευρώπη. Δεν το ξέρουμε. Προφανώς το ξέρουν στην ΑΕΚ. Αν το έχουν σκεφτεί και αν το έχουν ψάξει, αν τους ενδιαφέρει. Αυτό που είπε και ο Ιωάννης Σαββίδης. Ας μπούμε στο προφίλ του θυμάτου. Κάτι θα έχει γράψει. Καλός, πολύ καλός. Δυνατός σε αυτά. Πολύ καλός. Σε όλα, σε όλα. Άλλος φίλος γράφει, αφού ο φιναλίστ του κυπέλου δεν παίρνει πλέον το καλό ιστορικό του Europa, ας τον κάνουν τελικό το Σεπτέμβριο. Ο φιναλίστ, ναι, ο κάτοχος όμως, κοίτα, αποκλείνει το πάρει η ΑΕΚ το κύπελο. Πώς θα γίνει το Σεπτέμβριο τελικός. Μόνο το πάρει η ΑΕΚ το κύπελο. Και με άλλο ρόστερ και οι δύο ομάδες. Που δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει τον Ολυμπιακό τώρα μεταξύ μας. Θα μου πεις και ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και στον άλλο αγώνα, λίγα πράγματα. Τυχερός ο Παναθηναϊκός, φιλάς. Τώρα τυχερός. Είναι ικανότερα. Αυτό που κάνει ο Ρουλέτο είναι γκολάρα. Είναι δηλαδή, δίνει βαθμό από το πουθενά. Έχει και να το κάνει με τον Μπέρκ. Αλλά στο 1-0 χάνει ένα μαλλί ο Ανσαριφάτ. Ο κλασικός Πανιόνιος που χθες άκουγα στη μετάδοση ότι είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα σε κατοχή μπάλας. Ναι, εννοείται. Και σε επιθετικές ενέργειες. Μα επίτηδες το κάνει, σύστημα. Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Προσαρμόζει την τακτική του στα χαρακτηριστικά του. Δεν ναι. Έχει... Αλλά αυτό που κάνει ο Λέτο είναι τρομερό. Και άμα το δεις, στο τέλος θέλουν το χ, φαίνεται. Στο πνεύμα του παιχνιδιού μετά το 75. Δεν έχω και δυνάμεις, δεν έχω και δυνάμεις. Ένα ναι, μήνα όχι, τώρα... είναι ομάδα πολύ ρεαλιστική. Ρεαλιστές είναι. Στον άλλο αγώνα που παίζει ο ΠΑΟΚ, πάνε το καλύτερο αποτέλεσμα με το χ. Μπορεί να βγουν 6 χ στα άλλα μάτς που, σε αυτά που δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό σου λέω, επειδή έτσι το διαπίστωσα. Ο Πανιόνιος ΑΕΚ είναι πολύ χ. Αυτό είναι τελευταία αγωνιστική όμως. Τώρα τι παίζει. ΑΕΚ Πανιόνιος. Πώς παίζει Πανιόνιος. ΑΕΚ Πανιόνιος, ρε φίλε, τι θα παίζει, δύο εκτός η ΑΕΚ και δύο εκτός ο Πανιόνιος. ΑΕΚ Πανιόνιος παίζει. Όχι ΑΕΚ Πανιόνιος. Φυσικά. Πώς νόμιζα εγώ τι παίζει Πανιόνιος. Πότε θα παίξει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει το ζόρι. Η ΑΕΚ μπορεί να παίξει Σάββατο, Τρίτη, Πέμπτη. Ένα ενδεχόμενο που συζητιέται. Πώς θα παίξει αυτή η ΑΕΚ που είδαμε χθες, χωρίς τον Μπαρμπόσα. Δεν πρόβλημά τους. Λοιπόν, ας έχουν και αυτοί μερικά προβλήματα. Φέτος έχουμε λύσει ένα σωρό σταυρόλεξα. Ναι, θα ανοίξουν γραμμές για να μας πείτε κι εσείς, πραγματικά με αφορμή και ένα μήνυμα, πώς βλέπετε τα play-off, δηλαδή υπάρχει διάθεση. Αυτό γιατί είδα και κάποια μηνύματα φίλους να είναι ξενερωμένοι, να μην έχουν διάθεση για ποδόσφαιρο, για ΠΑΟΚ. Λογικό είναι μετά από όσα έχουν γίνει, όχι για τον ΠΑΟΚ, αλλά για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά έχει απαξιωθεί εντελώς. Αν ζεσταθήκατε, δηλαδή αν αυτό που χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε, μπορεί λίγο να τονώσει την όλη κατάσταση. Γιατί μάλλον ήταν μικρό το ενδιαφέρον. Και βεβαίως για όλα τα άλλα που έγινε στο χθεσινό παιχνίδι, για την εμφάνιση, την απόδοση σε ατομικό επίπεδο, σε ομαδικό, τα γκολ που βάλε ο ΠΑΟΚ, τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη. Ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287-888 και 645-287-888. Φίλος γράφει για παράδειγμα, αν είναι νωρίς λέει είναι, αλλά αν κάνουμε 6 πόντους τον Πανιόνιο, βλέπω τελευταία αγωνιστική του Παναθηναϊκού να γίνεται στην Τούμπα προσκύνημα. Μπορεί να γεμίσει Τούμπα αν
το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι με κόσμο. Δηλαδή να υπάρχει τόσο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε γρήγορα στις γραμμές για να περιμένουν οι φίλοι. Καλημέρα. Σπέρα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Χαίρετε, καλά εσύ. Τα παιδιά, εγώ πιο πολύ τον Πανιόνιο φοβάμαι παρά τους άλλους δύο. Γιατί? Λες να αντέξει αυτή η ομάδα των 13 ποδοσφαιριστών. Όχι, λέξη, δεν φοβάμαι. Υπολογίζω όταν να πω. Είδα χθες τον Παναθηναϊκό, είναι γνωστός Παναθηναϊκός, τον οποίο του έχεις αλλάξει και την ψυχολογία, γιατί τον κέρδισες 3-1 ας πούμε, στο πρωτάθλημα χωρίς να σε κάνει φάση και του έκανες ανατροπή με στην έδρα το 2-0. Ο Παναθηναϊκός 6 μάτς στην κανονική περίοδο και ένα χθες 7 δεν έχει κερδίσει αυτές τις ομάδες. Δεν έχει νίκη δεν έχει σε μεγάλο. Πρώτα από τον Παναθηναϊκό, να τα λέμε. Ναι, αυτό. Δεν έχει πάρει ντέρμπι φέτος. Το Παναθηναϊκός Πανιόνιος πώς σου έδειξε. 0-0. Α, ναι. Λες φοβάσαι τον Πανιόνιο στα μάτς του ΠΑΟΚ, στα ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι σωστή η λέξη φοβάμαι. Ενώ ότι ένας μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτούς τους δύο, γιατί και χθες η ΑΕΚ είναι, αντί να μην πω τι είναι ας πούμε. Δηλαδή στο πιο χάλια μας πρώτο μήχρονο ας πούμε, δεν σε έκανε μια ευκαιρία. Να πεις ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι χάλια, να κάνω εγώ μια ευκαιρία που υποτίθεται ότι είμαι και πιο έτοιμος γιατί θα έπαιζα και το ναι, Σάββατο τελικό. Η μόνη φάση είναι η πρώτη εκεί του Τζιμπούρ με το Βάργκας. Μόνο εκείνη που είναι μια δημιουργία, τίποτα άλλο. Εκείνη η κεφαλιά εννοείς που ήταν... Μια προβολή του Βάργκας εκεί στο ξεκίνημα που... Τέλος πάντων, εγώ βλέπω ότι έχουμε παίκτες με ποιότητα, μπορεί να κρίνουν παιχνίδι πάντως. Και ο Ροντρίγκες που τραβάγει τον βρωμό στο καρφόνι είναι δείγμα ποιότητας. Και ο Μιστακίδης αυτό που κάνει με τη σέντρα του Τζαβέλ και επίσης αυτό είναι δείγμα ποιότητας, μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι. Δεν βλέπω τους άλλους. Εντάξει, ο Πανιόνιος έχει τον... Τέτοιες στιγμές μπορεί να πάρει τον Πακασέτα, ας πούμε. Ναι, μπορούν. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που κάνει ο Λέτο χθες. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Μπέρκα. Εγώ χθες τους είδα... Δεν με τρόμαξε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Πιο πολύ ο Πανιόνιος πιστεύω ότι επειδή έχει τον ενθουσιασμό που παίζει στα πλέι-οφ, ας πούμε, νομίζω πρώτη φορά είναι, δεν ξέρω. Δεύτερη. Είχε παίξει και αυτός πιο πολύ βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι με μια τριπλέτα μπροστά, άμα είναι καλά ο Μακ, με Μακ Ζάιρο, ο Ροντρίγκες ας πούμε μπροστά και στη θέση του που έλεγα το παλικάρι που έβαλε το δεύτερο γκολ χθες, τον Μιστακίδη, πιστεύω ότι με τις αντιπιθέσεις μπορείς να του κάνεις μεγάλη κηδεία κάτω. Έχεις και τον know-how πλέον, το 2-0 το κάνεις 2-2. Ναι. Αυτή είναι στενά τώρα, δηλαδή με ένα χ δεν τους συμφέρει, πρέπει να κερδίσουν. Έγινε, να είσαι καλά. Θα δούμε, μακάρι όλα να πάνε καλά και την Κυριακή. Μετράει και η διάρκεια στα play-off. Αν ο Πανιόνιος καταφέρει να έχει και διάρκεια στα play-off, τότε δηλαδή ο Ζουνίδης είναι μάγος. Δεν είναι προπονητής. Δηλαδή με 12-13 παίκτες τέτοιου επίπεδου, να έχει και διάρκεια σε 18 μέρες 6 μάτς, να τα βγάλει αξιοπρεπώς, δηλαδή μπράβο του. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή ο Μπακασέτας καλός, έχει ένα καλό πόδι, καλό αθλητή δεν τον λες. Με τίποτα. Ο Σιώπης και ο Κόρμπος είναι καλοί αθλητές. Πάμε σε επόμενους. Καλησπέρα. Χαιρετώ την Ασπρόμαυρη Τρόικα. Χαίρετε. Αυτό που έχω δει από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου είναι ότι το αδύνατο σημείο, καλά, το πρώτο είναι οι χλάσεις. Το δεύτερο είναι τα στημένα που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, ενώ έχουμε τρομακτική μεγάλη αδυναμία όταν τα στημένα είναι υπέρ του αντιπάλου, εμείς είμαστε εντελώς αναποτελεσματική, ως προς τα δικά μας στιμένα. Εντάξει, μπορεί να είναι και αποτελεσματική η άλλη. Εντάξει. Ναι, είναι ο εκτελεστής, παίζει μεγάλο ρόλο. Πάντως, δεν ήταν τόσο προβληματικός ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα παιχνίδια, αυτό που είπε ο Ιβίτς είχε δίκιο. Εδώ σε θέλω. Το γεγονός είναι ότι στην αρχή καρδιοχτυπούσαμε σε κάθε στιμένο. Όταν ήρθε ο Βελίδης και ήρθε και ο Χατζησαΐας, ισορρόπησε το πράγμα. Από πριν ισορρόπησε. Δεν ξέρω. Μην το συνδέεις με πρόσωπα, άλλωστε δεν μαρκάρουν δύο άτομα. Όχι βέβαια. Απλά είναι οι θέσεις που μπορούν να συμπληρώνουν. Δηλαδή για μένα πολύ καλύτερα στους κόντρα να ήταν ο Τζαβάρας και να είχε Χατζησαΐα Μαρδεζά. Ο Τζαβάρας. Παρά έτσι όπως έγινε στραβά. Για τις στημένες φάσεις μόνο. Δεν είναι, κάνεις λάθος γιατί ο Τζαβέρας σε βοηθάει πολύ να αναπτυχθείς. Σωστό. Αλλά και όταν έχεις μείον ένα παίκτη αριστερά δεν κάνεις τίποτα. Και άλλον ένα μπροστά. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι σε αυτή την ιστορία ότι χρειάζεσαι ψηλά κορμιά και σίγουρα ο Χατζησαΐας είναι σε θέση κλειδί εκεί πέρα. Τώρα από εκεί και ύστερα είναι και θέμα αγώνα. Μην δίνεις και τόσες πολλές στιμένες στον αντίπαλο. Φάουλ ναι. Από πουθενά. Σαν τον Ρικάρντο Κώστα που. Και με τον Χατζησαΐα δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να βασιστείς, γιατί είναι ένα παιδί που κάνει πολλά λάθη ακόμα στη ροή του αγώνα σε σχέση με τον Μαλεζά που δεν κάνει τόσα λάθη. Μα
Μα δεν είναι να δύο μαλαζάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά σε αυτή την ιστορία είναι να είναι μαζί. Δηλαδή ο ένας να καλύπτει τον άλλο. Δεν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις άλλους μικρούς, φίλε μου. Το πληρώσαμε χιδέα όλη τη χρονιά με αυτή την ιστορία. Πάντως, πολλά ατομικά λάθη. Αυτό που είναι καθοριστικό και κόπτεται ο Ολυμπιακός είναι να γίνει το δυνατόν συντομότερα ο τελικός, γιατί για πρώτη φορά φτάνει στις ημερομηνίες των play-offs να κρατάει την ομάδα του ακόμα και να μην μπορεί να τη σουτάρει για να ξεκουραστεί, και πολύ σύντομα, πολύ συντομότερα μάλλον, θα έχει να μαζευτούν για πρώτη φορά. Οπότε μικραίνει πάρα πολύ το χρονικό διάστημα ξεκούρασης αυτού του ξεκούραστου που ήταν σε κάθε χρονιά ανά πάσα στιγμή. Οκ, να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Συνεχίζουμε. Τι βγήκε από τι μας εσύλλογος. Πρέπει να είναι μια έφεση της ΣΑΕΚ από το Διευθυντικό Δικαστήριο, θα το δούμε σε λίγο. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να συμφωνήσω με τον Σταύρο για το θέμα του Κίτσικη, ότι δεν είναι στα καλά του. Δεν το παιδί κάνει, έχει ταλαιπωρηθεί, για να λέμε. Είναι όλο το χρόνο με κοιλιακούς ενοχλήσεις. Όλο το χρόνο. Ναι, φαίνεται. Θες κάνει το χειρότερο παιχνίδι του, βασικά. Ναι, ναι, δεν του βγαίνει τίποτα, ειλικρινά. Εγώ δεν... Εντάξει, στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, αλλά πιστεύω ότι έχουμε το timing αυτή τη στιγμή, έτσι το νιώθω εγώ, να βγούμε πρώτοι στα play-off. Εκτός έδρας. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν χάσουμε στον Παναθηναϊκό, έχουμε τον πρώτο λόγο για να βγούμε πρώτοι. Γιατί εκτός έδρας έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι τον Πανιόνιο είτε έτσι είτε αλλιώς ξανά δεν χάνουμε τον Πανιόνιο. Θα τον κερδίσουμε και τις δύο φορές. Έτσι το προσωπικό μου πιστεύω είναι, έτσι, και αυτό το Πανιόνιο που είδα χθες. Απλά πιστεύω το θέμα είναι μια ισοπαλία στον Παναθηναϊκό. Που έχουμε και το αβαντάζ του ένα που είμαστε πάνω από αυτό, γιατί στα μεταξύ μας παιχνίδια είμαστε καλύτεροι, που θέλει ο Παναθηναϊκός σίγουρα ένα πόντο παραπάνω από εμάς για να μας περάσει. Έχουμε και αυτό το αβαντάζ. Αυτό μπορεί είναι το timing. Αλλά θέλω να ρωτήσω και εσένα και τον Σταύρο, Δημήτρη, ότι τι γίνεται με αυτό το Μπέλκα. Πραγματικά με αυτό το παιδί έχω απογοητευτεί πλήρως. Όχι, όχι, όχι. Άκου λίγο να σου πω ποιο είναι το λάθος που κάνετε. Ο Πέλκας είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή του 150.000 ευρώ. Ήδη έχει 9 γκολ και 6 assist. Και μιας ηλικίας. Εντάξει. Ναι. Ναι. Πέρσι λοιπόν έπαιξε ο Πέλκας στη Sporting σε Τούμπαλ. Ναι. Είχε μια ρήτρα 300.000 ευρώ να φύγει. Ναι. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα να τον αγοράσει. Προφανώς γιατί δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό σε αυτόν. Τον έβαλες εσύ, του φόρτωσες το άγχος. Ενώ γνωρίζουμε όλοι που το ξέρουμε από μικρό ότι δεν είναι για να παίρνει αυτό το βάρος. Συμφωνώ. Ωραία, ναι. Άρα λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι, σε διακόπτω, συγγνώμη, ναι. Σε διακόπτω. Είναι ότι για μένα δεν είναι το θέμα το πόσο καλός είναι ή το πόσο καλός θα γίνει. Είναι ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πιο ομαδικός και να μην παίρνει με την μπάλα με τη μία και να κάνει τρίπλα. Εμένα αυτό με εκνευρίζει. Αυτό Πέλκα, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που λες. Εγώ σου λέω γενικά την εικόνα. Το ότι ο Πέλκας αυτή τη στιγμή έχει αυτό το βάρος πάνω του είναι λάθος του προγραμματισμού, γιατί απλούστατα όλοι γνωρίζαμε ότι δεν μπορεί να το σηκώσει. Σίγουρα δεν το συμφωνώ μαζί σου. Τα στοιχεία του παιχνιδιού του έχει κάποια πολύ καλά, κάποια πολύ κακά. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Εγώ θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή χρονιά σε σχέση με αυτό που περίμενα εγώ. Κατάλαβες. Αλλά δεν είναι για να παίρνει αυτό το βάρος. Ναι, δεν τον κατηγορώ. Θεωρώ ότι απλά βλέποντας τη συμμετοχή των περισσότερων παιχτών της ομάδος, βλέπω ότι ο Πέλκας δεν έχει την ανάλογη συμμετοχή. Δεν θέλω να παίζει πάντα στο 8, στο 9 ή στο 7 ή στο... θέλω να έχει συμμετοχή στην ομάδα. Βλέπω ότι γενικά στο κέντρο και δηλαδή στη μεγάλη περιοχή του αντίπαλου και τη δικιά μας, δεν έχει ιδιαίτερη συμμετοχή. Να πάρει την μπάλα, να δώσει μια κάθετη πάσα, που αυτό περιμένω τον Πέλκα. Δεν θέλω να κάνει θαύματα. Και αυτό που με στεναχωρεί σε αυτό το παιδί. Βλέπεις το Μιστακίδη, μπαίνει μέσα. Αυτό το παιδί έχει ταλέντο, ρε παιδί μου. Μου θυμίζει το Δημόπουλο όταν είχε στον ΠΑΟΚ. Έμπαινε αλλαγή, έβαζε δύο γκολ. Δεν του φορτώθηκε βάρος. Δεν του φορτώθηκε βάση βασικού. Αν τον Μπέλκα ή τον είχες φέτος για να σου παίζει στα μικρά παιχνίδια και να μπει ορθολογικά στην ομάδα, ναι, και δούλευε σωστά τακτικά και είχε ένα ρόλο συγκεκριμένο, εντάξει, θα ήσουν πολύ πιο ικανοποιημένος. Τώρα, σίγουρα, και ναι, περισσότερα, ναι, από αυτά που έχει κάνει, που περιμέναμε έχει κάνει, και το κλίμα δεν είναι καλό για αυτόν, γιατί νομίζουμε πολλοί από εμάς ότι μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτά. Δεν μπορεί. Είναι λάθος του ΠΑΟΚ που πήγε, αγόρασε 1,5 εκατομμύριο σε τρεφόρ και είχε από πίσω του τον Μπέλκα που δεν ήταν έτοιμος να το υποστηρίξει. Μπράβο. Έγινε, και φίλε. Αυτό χάνει και ο Αθανασιάδης αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να πάρει τις ανάλογες πάσες για να μπορέσει και αυτός να σκοράρει. Νομίζω ότι εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό. Όλοι χάνουν, φίλε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, να βγάλουμε αυτά τα 5 παιχνίδια που απέμειναν
και να βοηθήσουμε τα παιδιά να καλύψουν τις αδυναμίες που έχουν όλοι. Μπας και κάνουμε κάτι. Να είσαι καλά. Το μόνο που συμπληρώνει ότι από πέρσι που σε ακούω για το θέμα του δεκαριού και ένα παίχτη να συμπληρώνει τον Αθανασιάδη ή τον Μπερμπάτο κτλ. Είναι κάθε χρόνο δικαίωση, αλλά τελικά δεν παίρνουμε ένα δεκάρι. Φεύγω και να μην κρατάω και άλλο. Καλό μεσημέρι, γεια σου. Πάμε στους επόμενους φίλους. Η ποινή της ΑΕΚ παραμένει από το διαιτητικό. Δεν αλλάζει κάτι. Η δικιά μας υπόφαση ακόμα να βγει. Όχι. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Πού ξεκοφθώ. Λοιπόν, ρε παιδιά, γιατί τώρα τα τελευταία λεπτά δηλαδή ασχολούμαστε με τον ψυχοπαθή το Πέλκα και το σχιζοφρένη το Τζεβέλα τέλος πάντων. Είναι φίλε κουρατές, ψυχοπαθήστε. Και δεν κοιτάμε πρώτα λίγο το δάσος που είναι μπροστά μας. Εγώ από τον Παναθηναϊκό φοβάμαι παιδιά τον Μπέρκ. Ναι. Πραγματικά. Από αυτή την ομάδα δηλαδή φοβάμαι τον Μπέρκ. Δεν μας έχει κάνει ζημιά, εννοείται. Καλός παίχτης. Τι είναι καλός, είναι... Ξέρω εγώ, έχει φάμπος ο άνθρωπος, να το πω ευγενικά, όσο πιο πολύ μπορώ δηλαδή. Όχι, είναι ξύπνιος. Μην τον έχεις για φάμπος, είναι... το δουλεύει καλά, είναι ξύπνιος, είναι... Αυτό λέω. Ναι. Είναι τσακάλι, δεν είναι βλάκας. Δεν του λέω ρε εσύ με την κακή. Ναι, κατάλαβα, απλά σου λέω, μην τον έχεις για τυχερό. Είναι, το έχει, είναι... Ξέρει τι να κάνει μες στο γήπεδο. Εντάξει, γίνεται δηλαδή και τους κάθονται κάτι φάσεις. Που όλη τη χρονιά, δηλαδή άμα θυμηθούμε πώς άρχισε ο Τζαβέλας, που δεν μπορούσε, δεν τολμούσε να πατήσει, να πούμε, στη Φυσούνα, και αρχίζανε τα μπιναλίκια από την αρχή της χρονιάς, να τα λέμε και αυτά. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Είπε κάποιος φίλος για τα κριτήρια ισοβαθμίας. Να θυμίσω ότι στα play-off το πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με τα μεταξύ τους παιχνίδια στα play-off. Ναι. Το δεύτερο είναι η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες στα play-off. Το τρίτο η καλύτερη επίθεση στα play-off. Και το τελευταίο η βαθμολογία στην κανονική διάρκεια. Όλος παραδόξος. Έτσι αυτό ισχύει πάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε? Όλα καλά. Εσείς καλά είστε? Έτσι λέμε. Καλά είμαστε. Μπράβο σας. Ήθελα να σας θυμίσω λίγο ότι για το Μιστακίδη, ότι είχε πάρει και καλύτερη θέση τον Μπερμπάτοφ στον γκολ το κανονικό που έβαλαμε στην Τουβά με τον Ηρακλή. Ναι. Όλα αυτά εδώ. Για τον Μπέλκα με κάλυψες 100% Σταύρε. Τώρα ήθελα να πω κάτι άλλο εντελώς άσχετο. Επειδή ο αριθμός 12 δεν είναι τυχαίος. Οι ώρες είναι 12, οι μήνες, οι πλανήτες, όλα αυτά εδώ. Όλοι έχουμε ζήσει στην Τούμπα από τα δύο μεγάλα κόμματα τα τελευταία 15 χρόνια, τα ουίσκια που πίνανε στις σουίτες και λέγανε να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ και τα χρέη. Mm. Και ήρθε από πουθενά μια γυναίκα που αμφιβάλλω, ξέρω, ποδόσφαιρο, έβγαλε ένα νόμο και σαν και σήμερα ο ΠΑΟΚ ελευθερώθηκε από τα δεσμά των χρεών. Προτείνω σαν ΠΑΟΞΙΣ, 46 χρόνια ΠΑΟΞΙΣ, προτείνω η θύρα 4 να ονομαστεί Νάντια. Το προτείνω μέσα στην καρδιά μου, παιδιά. Σκεφτείτε το λίγο. Βρες μια άλλη θέση, μια άλλη θύρα, εσύ. Νάντια, δηλαδή, Βαλαβάνια. Τι... Αυτή η γυναίκα η άσχετη από ποδόσφαιρο έβγαλε ένα νόμο και ο ΠΑΟΚ σώθηκε. Ναι, εσύ δικαιώνεις με αυτό που λες όλους όσους λένε ότι βγήκε ένας νόμος φωτογραφικός για τον ΠΑΟΚ. Δεν ισχύει. Όχι, αυτό. Όχι, δεν λέω για φωτογραφικό. Μην το λες έτσι. Όπως και ο Ιβάν Σαββίδης είπε ευχαριστώ, δεν έχει ευχαριστώ. Ναι, μια γυναίκα η οποία αμφιβάλλαμα ξέρει από ποδόσφαιρο. Αμφιβάλλω αν έχει δώσει. Δώσει τη θύρα 3, ρε φίλε. Βαρέθηκα. Έστω, θύρα 73. Ναι. Απλώς θέλω να πω ένα πράγμα ότι είχα βαρεθεί τα τελευταία 15 χρόνια Σταύρε, μέσα εκεί πάνω στην 1 και στη 2, όλους τους βουλευτές από τους δύο παλιούς παλιά κόμματα να πίνουν ρίσκια και ακόμα έρχονται. Και, από το και να υπόσχονται πράγματα. Ναι. Και από το πουθενά σήμερα είναι σήμερα 12 του μηνός. Να ξέρετε ότι το 12 είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Δεν είναι τυχαίος. Να είσαι καλά. Θα σας αγαπώ πολύ. Φιλιά. Έτσι. Και αυτό γιατί πέρυσι τέτοια μέρα είχε καταθέσει ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης τα χρήματα εφάπαξ για να πληρώσει τα χρέη του. Έτσι. Αυτή είναι η αφορμή και μπορείτε να δείτε και τα σχετικά αφιερώματα και στο ΠΑΟΚ 24 με τις φωτογραφίες τις ωραίες. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Yeah. Ήθελα να πω για την καταρχήν ο Ίβιτς, η τακτική προσέγγιση του στο μάτς μ' άρεσε χθες. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ συντηρητικό παιχνίδι.
κράτησε δυνάμεις για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ είχε διπλάσια τρεξίματα από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό. Αυτό εσύ πιστεύεις, δηλαδή, ότι αποφασίσαμε να κάψουμε ένα ημίχρονο για να καβατζώσουμε δυνάμεις για το δεύτερο? Εγώ πιστεύω ότι σε μια σειρά 6 αγώνων πρέπει να κάνεις κάπου οικονομία δυνάμεων. Θα τις κάνεις άμα κάνεις 2-0. Στο πρώτο ημίχρονο και μετά. Ναι. Γίνεται στο πρώτο ημίχρονο από τον Ίβιτς, όπως αν θυμάστε όταν ήταν παίχτης ο Ίβιτς. Χαλούσαμε ίσως, σπαταλάγαμε ένα ημίχρονο επισάντους και πολύ το δεύτερο ημίχρονο πάθαμε τον κόλ. Προχωρημένη σκέψη, δεν είναι ο Χουντίνη, η προπονητής είναι. Εγώ νομίζω ότι θα το δείτε και στα άλλα παιχνίδια, ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα θα τρέχει πιο πολύ. Απλά με το Σάντος, ουσιαστικά, επειδή ξέραμε ότι εμείς κάνουμε λιγότερα λάθη, είχαμε ένα πλάνο, ρε φίλε, το οποίο ξέρεις, περίμενε στον άλλο να την κάνει. Δεν είναι ότι επέλεγες πότε θα παίξεις, καταλαβες. Εσύ είχες μηδενικά λάθη τότε σαν ομάδα, ο άλλος είχε 2-3, έπαιρνε στα παιχνίδια. Τώρα εμείς είμαστε χαρά του λάθους. Πάλι γκολ δώσαμε χθες. Είμαστε χαρά του λάθους, ναι, συμφωνώ. Αφού και τον γκολ το φάγαμε χθες από ατομικό λάθος. Όπως φάγαμε πάμπολα μέσα στη σεζόν. Πάμπολα. Δηλαδή ευθύνεται η λειτουργία της ομάδας, η αμυντική χθες ή η αμυντική λειτουργία έχει λάθος μόνο στα στημένα μέχρι στιγμής. Έτσι, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Στις στημένες φάσεις. Χθες η ΑΕΚ χθες απείλησε η ΑΕΚ μόνο με στημένες φάσεις. Ναι. Πείτε μου μια φάση που έκανε η ΑΕΚ εκτός στημένων φάσεων. Άρα η αμυντική λειτουργία στη ροή του αγώνα ήταν καλή και δεν ανταποκρίθηκε στα στημένα. Ναι. Αυτό λέω. Mm-hmm. Και δύο λόγια να πω για ατομικά για να μην κρατάω και τη γραμμή. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τα Ελληνόπουλα. Πάρα πολύ. Αθανασιάδη, Κίτσικ και Πέλκα. Πάρα πολύ με απογοήτευσαν. Περίμενα πιο πολύ πάθος και πιο πολύ ουσία. Αντίθετα, κάποιες στιγμές ένιωθα ότι παίζουμε χωρίς σεντερφόρ, χωρίς δεξί μπακ και χωρίς οργανωτή. Σίγουρα ο Πέλκας δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το βάρος. Άρα χρειαζόμαστε σίγουρα έναν ή δύο παίχτες εκεί. Αλλά απογοητεύτηκα πάρα πολύ από αυτά τα παιδιά γιατί δεν έβαλαν πάθος στο παιχνίδι τους. Δηλαδή, οι πιο πολλοί βοήθησαν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, ο Κίτσιου έκανε 30 τάκλινγκ, δε φίλε, έπεφτε ξανά, σηκωνόταν. Ο Αθανασιάδης, ο Απόν που λες, που τον ξεφωνίζουμε συνέχεια γιατί είναι Απόν επιθετικά, έχει κόψει 5 επιθέσεις στην άμυνα. Έχει 5 επεβάσεις στην άμυνα. Δηλαδή, συμμετέχει, το παλεύει. Αλλά η δουλειά του είναι άλλη. Εγώ θέλω center forum όμως, δεν θέλω... Ναι, αλλά όχι, μιλες για πάθος, μιλες για πάθος. Μιλες για πάθος, ρε φίλε. Άλλο, το ένα λεπτό. Ρε παιδιά, τώρα δεν αισθανθήκατε χθες ότι παίζουμε χωρίς center forum. Άλλο αυτό. Ρε εσύ, αυτό δεν έχει να κάνει με το πάθος. Αυτό το πάω και είσαι, φίλε. Αυτό το πάω και είσαι, πάω. Εσύ μιλάς για έλλειψη διάθεσης. Δεν υπάρχει έλλειψη διάθεσης. Παιδιά, εδώ έχει center forum ο Λιβαδιακός. Έχει center four και δεν έχεις εσύ. Εσύ πολλά δεν έχουμε. Απλά μην κατηγορείς τα παιδιά για πάθος. Δεν έχει να κάνει με το πάθος. Θες να τους κατηγορείς για την τεχνική, χοντρό, για τις κακές επιλογές, ωραία, για την έλλειψη ποιότητας, για έλλειψη συγκέντρωσης μαζί σου. Πάθος είχανε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάθος και τι λέμε πάθος τώρα. Δηλαδή δεν γυρίζουμε τσόντα, για μπάλα μιλάμε. Εντάξει. Ναι, για μπάλα. Ναι, η ουσία είναι το α και το ω. Όλα τα άλλα, τι πάθος το. Καλό μεσημέρι. Πες, γρήγορα, ναι. Για το παιχνίδι το που έρχεται, πιστεύω και εγώ ότι με ένα χ έχουμε τον πρώτο λόγο για να βγούμε πρώτοι στα play-off. Με ένα χ είμαι στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Εντάξει. Έγινε καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα στους επόμενους, είναι και αρκετή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Καλά, ναι. Με ξύνει από το πρωί, δηλαδή έχω φαγούρα, ρε παιδί μου, να μην αναφερθώ στα παλιά, αλλά επειδή τώρα με Ίβιτς κάθε μάτς που περνάει για μένα έρχεται και άλλη επιβεβαίωση. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να φάγαμε ολόκληρη τη χρονιά και να είχαμε τους δύο σκόρερ τους χθεσινούς 100 μέτρα και 200 και 300 μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Τους δύο χθεσινούς σκόρερ της ομάδας τους είχαμε ολόκληρη τη χρονιά μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Έφτεξαν οι τραυματισμοί, έφτεξαν οι φλάσεις, αλλά πάλι αυτό το ρόστερ το οποίο την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί άντε ο Βίτορ γυρνάει, φεύγει ο Χατζησαΐας, ο Μακ γυρνάει, άντε φεύγει ο Κοροβέσης από την αποστολή. Εγώ δεν ξέρω τον Μπερμπάτοφ για να τον πάρουμε αποστολή που θα τον χωρέσουμε την Κυριακή. Κι άλλος τα λέει αυτά. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, εσύ Δημήτρη, Κόλκα. Πού να ξέρω. Πείτε μου, θα μείνει ο Μιστακίδης εκτός. Πείτε. Δεν μπορεί να μείνει ο Μιστακίδης εκτός. Α, για την αποστολή. Αποστολή για την αποστολή. Δεν πώς θα πάρουμε τον Μπερμπάτοφ την Κυριακή στην αποστολή. Αφού δεν έχει άλλον φόρ, πρέπει να έχει έναν φόρ. Ναι, αλλά πώς ρε. Θα αφήσει το Ζάιρο ή το Μιστακίδη έξω. Δεν μπορεί να Σάμπο τι κάνει. Ο Σάμπο δεν μπαίνει αποστολή. Χθε δεν είχαμε αποστολή ούτε Σάμπο, ούτε Γκολάσα, ούτε Αντώνη. Πολύ καλή για τη Βέρεια. Εντάξει. Θέλω να καταλήξω ότι οι δυνατότητες αυτού του ρόστερ τις καταλαβαίνει κανείς και μπορεί και στα play-off να δείξει τι μπορεί να κάνει μόνο αν χθες στο ημίχρονο ρε παιδί μου, στο ημίχρονο του Πανιώνιος Παναθηναϊκός και του ΠΑΟ ΚΑΕΚ έπαιρνες τους πάγκους της ομάδας. Ναι. Τώρα στη θέση του Μπαρμπόσα το ξέρω ότι θα παίξει ο Πλατέλας. Mm-hmm. Ότι μετά, πίσω από τον Γιώχανσον και τον Σιμόες υπάρχει μόνο ο Κορδέρο και κανένας άλλος. Μα και τα budget αυτό δείχνουν. Και τα budget το... Είναι τρομακτικά, η τρομακτική διαφορά και το ταβάνι, αυτό που λέγατε και χθες. Είναι μεγάλη διαφορά σε ρόστερ και σε βάθος. Εκτός έδρας γιατί δεν πήρες αποτέλεσματα ποτέ όμως. Δεν είμαστε ομάδα, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είμαστε ομάδα. Εδώ ρε Δημήτρη, παίρνεις αποτέλεσμα. Στην Τούμπα πώς... Στην Τούμπα είναι Τούμπα ρε φίλε, είναι άλλο πράγμα ρε φίλε. Κάνεις ανατροπή χθες. Χωρίς να ξυπήσεις μπάλα. Δύο γκολ σε ροή αγώνα και χάνοντας και 3-4 ακόμα καθαρές φάσεις. Με τον αντίπαλο να σου κάνει την πρώτη σου φάση το 89. Σε μια άδεια Τούμπα. Και έχοντας να παίξεις ένα με μήνα. Αντίπαλο κόσμο από το να παίζεις χωρίς καθόλου κόσμο, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Άντε να πω ότι είναι το χωρίς καθόλου κόσμο χειρότερο. Αλλά το κάνεις την ανατροπή με μια ομάδα με 0 αυτοματισμούς, που ήταν χθες ο ΠΑΟΚ, με 0 δέσιμο. Είχαν να ξεκινήσουν ο Ροντρίγκες με τον Ζάιρο μαζί στην ίδια δεκάδα από το Πάω Κατρόμητος 1-1. Ναι. Που κάνουμε εκείνο το πρώτο ημίχρονο το φανταστικό και στο δεύτερο ημίχρονο γίνονται δύο φλάσεις και ισοφαριζόμαστε. Χωρίς φάση ο αντίπαλος. Ναι. Χωρίς φάση ο αντίπαλος. Γι' αυτό ας τα βάλουμε κάτω λίγο να ξέρουμε που πάμε, γιατί εντάξει, σώθηκες. Δεν είναι καλή εικόνα της ομάδας, αλλά μόνο που κάποιοι παίκτες στο ρόστερ παίζουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους στη θέση που είναι. Δηλαδή δεν γίνεται ρε Δημήτρη να μην βλέπεις ότι ο Λέοβατς είναι άλλος παίκτης. Ότι χθες το πρώτο ημίχρονο υπήρχαν διαστήματα που έλεγες ο Κροάτης Λίνο. Ναι. Το έλεγες. Ναι. Εγώ δεν είδα. Έχω να δω καιρό ξηραφιές τέτοιες. Πείτε ότι είδαμε. Καλός ποδοσφαιριστής. Σαν μπακ είναι κανονικός παίκτης. Ναι, μια χαρά είναι. Σαν μπακ. Και από πάσα δικιά του κάνει την κίνηση ο Ροντρίγκης. Όλες οι φάσεις το πρώτο ημίχρονο είναι του Λέοβατς. Είναι από αυτόνα. Έτσι. Γιατί ακόμα και το corner, η κεφαλιά του Τζαβέλα είναι Λέοβατς. Γιατί σαν fullback δεν τις έκανε. Γιατί είναι άλλες οι κινήσεις. Γιατί δεν μπορούσε. Ναι. Γιατί δεν είχε το διάδρομο. Είναι άλλο να παίζεις half ενώ είσαι back. Ναι, ωραία. Αυτό ακριβώς. Και άλλο να παίζεις τη θέση σου. Και άλλο να θέλεις να τρέξεις 5 χιλιόμετρα και να τρεις 15. Μα φαινόταν ρε φίλε, το είχαμε καταγράψει, δεν θυμάσαι που τα λέγαμε τώρα. 90% οι πάσες του Λέοβατς ήταν πίσω. Δεν μπορεί να παίξει το παιδί. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ χάνει τον Γκάτσε τώρα και θα μπει ο Χαρίσης, έτσι, και θα έχει και τον Γκολάσα με τον Άντωνης, να πούμε, και για τον πάγκο. Και η ΑΕΚ, άμα χάσει το Σιμόες, έχει τον Κορδέρο και από πίσω θα πάρει από την ΚΑΠΑ 20 να ανεβάσει κανέναν. Μέχρι και τον Τζανετόπουλο δοκιμάσαν στα εξάρια. Και ο Παναθηναϊκός τα ίδια προβλήματα πίσω από το ΖΕΚΑ του χάος. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Απλά να μην έχουμε τέτοια σκηνικά όπως αυτό με τον ΜΑΚ που είναι αστείο, με τον Πυρετό, εντάξει. Και λίγο, λίγο ακόμα τύχη. Αυτό. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε στους δύο τελευταίους. Δύο τελευταία, μην καλείτε άλλη. Καλησπέρα. Έλα ρε, τι έγινε. Καλησπέρα. Έλα ρε, εγώ, τι. Έλα ρε, τι έγινε. Όλα καλά, εγώ, ρε. Και, ωραία, ωραία. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Από τον ημιτελικό ρε, στα Αυρακλά. Και μετά στράβωσα πάρα πολύ ρε. Και έλεγα, ήμουν έτοιμος να σκάσω, αλλά ιδίως, τι να πω, εκείνο,
Πάντως έκανες πολύ καλή περιγραφή, Μαν. Δηλαδή ήθελα να το πω αυτό. Βασικά από εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Στον ημιτελικό τα έδωσες όλα μεγάλα, δηλαδή. Εκεί με, με τους πυρσούς και με αυτά, ωραία, δεν σ' άρεσε. Ναι, 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 με transition της κερκίδας που χτυπούσαμε, αλλά μετά δεν είχαμε καλό transition να γυρίσουμε με το σπίτι μετά το καρκλίδι. Και μας τσακώνανε και έτσι, ξέρω εγώ. Θέλουμε λίγο δουλειά σε αυτό, αλλά τα παιδιά έχουν. Ξεκάθαρο πρόβλημα. Έχουν η καινούργια γενιά το ταλέντο, έτσι δεν είναι. Έχουν το ταλέντο, έχουν την ταχύτητα, τον ενθουσιασμό. Αλλά να, τακτικά έτσι, έχουν προβλήματα. Έτσι, έτσι. Αυτά, η αφηρία, η αφηρία. Η αφηρία, η αφηρία. Ό,τι, ό,τι ρε φίλε έχει η πρώτη ομάδα, έχουν και οι οπαδοί. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βασικά ξέρετε, πήρα να πω καταρχήν ένα γεια, να πω παιδιά, βγάλετε αγάπη για την ομάδα, μην είστε απόλυτοι. Τώρα προστατέστε τους λίγο, μην καίτε ρε παιδιά τώρα τον Μπέλκα και τον ένα και τον άλλο. Τι είναι αυτά που λέτε, το παιδί κάνει καλή χρονιά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, τι περιμένω, δηλαδή, α, βασικά, ναι, ο Τζαβέλα. Λοιπόν, άμπαλε εσύ, άμπαλε ο παδέ του ΠΑΟΚ που κράζει τον Τζαβέλα. Και εσύ όμως τώρα, το, και εσύ όμως τώρα το ίδιο, και εσύ τώρα το ίδιο κάνεις όμως. Όχι, εγώ κράζω ναι. τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Πρόσεξε όμως. Ναι. Πρόσεξε, εγώ έχω στοιχεία, άκουσε λίγο. Να βάζει κατευθείαν φάουλ και να βγάζει τέτοιες μπαλιές. Κεντρικός αμυντικός, όχι του ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα Super League, δεν είδες, δεν θα δεις και δεν βλέπεις ποτέ στη ζωή σου. Λοιπόν, παρακάλα να μείνει ο Τζαβέλας και να μείνουν και άλλοι, να γίνουν να έρθουν άλλοι 5 Τζαβέλες και άλλοι 6 μιστακίδες. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, βασικά. Έγινε. Αυτό είχα να πω. Να σε καλά. Το χαιρετώ, συνεχίστε μάγκη στη σημαία ψηλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτό που λέει ο φίλος για τα καλά λόγια, θα το πούμε κάποια στιγμή στο τέλος χρονιάς για τον Ίβιτς. Πόσο μπορεί να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ τα καλά λόγια που υπόθηκαν για τον Ίβιτς και όσα έχουν ξεχαστεί. Στο τέλος της χρονιάς όμως αυτά. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Ότι έχετε αντιμετωπιστεί με πολύ θετική άβρα ο Ίβιτς. Εννοείται. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του υπηρεσιακούς. Γιατί έτσι την πρέπει. Στημένη, εννοείται. Που τους την είχαν στημένη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Έτσι πρέπει. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται. Μια χαρά εσείς. Καλά κι εμείς. Γιατί για την 4 έλυσες το ζωνάρι και όταν είπατε να γίνει η θύρα 3 ενάντια δεν είπες τίποτα. Η θύρα 3... Ήταν αγανακτισμένος... Η θύρα 3 πρέπει να γίνει ενάντια. Ποια θύρα πρέπει να γίνει ενάντια. Άντε, άντε. Εγώ λέω να γίνει 4. Να γίνει ενάντια. Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα με το παιδί πριν, έτσι. Όχι, είναι απαραίτητη κριτική. Απαραίτητη είναι κριτική, απαραίτητη είναι και αντιβίωση, αλλά όχι άλλη κριτική. Φτάνει, έχουμε play-off, έχουμε πόλεμο, έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα. Ο Βίτορ και ο Χατζησαΐας που χτες δεν παίζανε στην ΑΕΚ, παίρνανε τη φανέλα του βασικού στο σπίτι, από αυτά τα γύρια που παίζουν εκεί στο συνοθήλευμα που λέγεται ΑΕΚ. Ο πρώην αθλητής που λέγεται Τζιμπούρ, ο οποίος έχει κάποιες ποιοτικές στιγμές που μου θυμίζουν γιατί κάποτε όλοι τον θέλαμε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παίξει όπως θέλει ο ίδιος ή όπως θέλει ο προπονητής του. Αυτό το πράγμα με τα στημένα κάποτε πρέπει να τελειώνει, φτάνει πια, μας πονάει το κεφάλι. Δεν μπορεί να μας κάνουν χαβαλέ και να μας βγάζουν βούστα όλα τα ταγαρόγιδα επειδή σηκώνουν την μπάλα ψηλά. Δηλαδή ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θα σπονάει σας το κεφάλι. Αγχώνεσαι. Θες ήταν η μόνη φορά που αγχώθηκα σε όλη τη σεζόν τα στημένα. Πρώτη φορά. Γιατί τους έβλεπες ότι παραχωρούσαν εύκολα το στημένο. Ναι, αυτό το κακό. Ναι, ναι. Να φάω γκολ σαν και αυτό που έβαλε ο Ροντρίγκες. Να πω μπράβο ρε παλίκα ρε. Ναι, ναι. Καλά με εξηγήθηκες. Να βάλω γκολ σαν αυτό που φάγαμε χτες. Θα γελάω κι εγώ. Δηλαδή θα ντρέπομαι να κοιτάξω τον Αεκτή στα μάτια. Το ταβάνι μας είναι πασιφανές ότι είναι πολύ ψηλότερο από αυτές τις ομάδες. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε αυτό να το μεταφράζουμε σε πόντους. Η χθεσινή αναμέτρηση δεν με έκανε σοφότερο. Γιατί ήταν φανερό ότι η ΑΕΚ φέτος έχει πάρει πολύ περισσότερα αυτά που ποδοσφαιρικά δικαιούται και εμείς πολύ λιγότερα. Έτσι είναι. Οι στιγμές που παίζουν ποδόσφαιρο είναι δελκτικές. Οι στιγμές που η ΑΕΚ έχει κυριαρχία είναι να ασχολείσαι με το χάντμπολ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ακριβώς, έτσι είναι. Αλλά μπράβο τους,
Δεν είναι... Όχι, μπράβο, μπράβο. Κοίταξε, δεν είναι κακό. Και εγώ όταν πήγαμε στο Ντόρτμουντ, είπα ότι μπορεί να κλέψω. Καλά, εκείνο ήταν εντάξει. Μπράβο μου, τιμή. Όχι, Δημήτρη, τιμή μου και καμάρι μου. Εγώ δεν λέω ότι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, είμαι μεγάλο άνθρωπο και έχω καταλάβει πώς πρέπει να είναι. Αλλά δεν θα του χαρώ κιόλα, δεν θα του βγάλω και το καπέλο για την ποιότητα που παρουσιάζουν. Ούτε θα του ζηλέψω σαν ομάδα που βλέπω να κάνουν κάποιοι συνοπαδοί μου. Θα του ζηλέψω για την ικανότητά του να παίρνουν αυτό που θέλουμε στο γήπεδο. Εντάξει, πόλεμο είναι. Και αυτό, συμβαίνει καθαρά, και αυτό ναι. συμβαίνει καθαρά. Το κάνουν καλύτερα από εμάς, δεν το κάνουν τέλεια σε επίπεδο αποτελεσμάτων, γιατί εμείς έχουμε τεράστια σημάδια απειρίας και κακής αγωνιστικής οργάνωσης. Είχες και τα διπλά παιχνίδια και τις διπλές τλάσεις. Το έχετε ήδη, ας πούμε, αυτές τις πινελές έχετε δει. Λίγο, όχι μυαλό, λίγο εμπειρία να βρεις ποδόσφαιρο τέλει. Η φάση με το Μιστακίδη που δεν πάει στο Σημεάκι. Ναι, ναι. Που βλέπεις ομάδες Champions League να πάνε στο Σημεάκι, που βλέπεις τον Βαμπάστε και τον Ιμπραήμοβιτς να πάνε στο Σημεάκι, ενώ κερδίζουν 2-1 να μην το κάνει 3-1. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι ότι πάνε στο Σημεάκι οι άμπαλοι. Όχι, όλοι πάνε στο Σημεάκι να πάρουν αυτό που τελειώνει σε 2 λεπτά. Ναι, δεν είναι ντροπή, εννοείται. Υποχρέωση. Όχι, εννοείται, ναι, δεν το συζητάμε. Εκεί πέρα λοιπόν φαίνεται ότι τα νέα παιδιά που βγάζουν την ενέργεια και τη μαγεία μπορούν να σε γυρίσουν το match, αλλά στα τελευταία λεπτά οι άντρες θα καθάρισαν αυτά τα μάτια. Έλα, ο Τζιόλος θα καθάρισε το τέλος χθες. Έτσι, να είδες λοιπόν. Αυτός που περπατάει σε όλο το μάτι το 90 πόσο. Θυμίσου τι έγινε στο 1-1, είναι το δείγμα αυτό. Πώς χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και πώς χάθηκε κάθε πειθαρχία μέσα στο γήπεδο. Εμένα, επειδή είχε τραβήξει ένα σούτο ο Ροντρίγκες, αν θυμάσαι, ένα τελείως άστοχο πριν βάλει τον γκολ. Τότε που πήγε στο τέλο η μπαλακή, η Ανατολική Στράκη. Γύρισα και είπα στα παιδιά ότι αυτό μου θυμίζει ένα γκολ του Νομπόα. Που προς τιμή του το παιδί όταν το έβαλε είπε αυτά τα γκολ δεν έχουν αποκρουστεί ποτέ. Ή σκίζουν τα δίχτυα ή βγαίνουν έξω από το γήπεδο. Αυτά τα σούτ ήταν λοιπόν. Έγινε καλό μεσημέρι. Αν κάνεις όμως 5 τέτοια κάποιος θα παστελώσει, δεν μπορεί. Βέβαια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια. Καλά. Πριν πάμε στην αναδομό, δύο πράγματα για το Euro. Το ένα είναι αναμενόμενο ότι ο Όλσεν θα είναι στην αποστολή της Σουηδίας. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι ανακοινώθηκε προετοιμασία της Εθνικής Σλοβακίας από 19 έως 30 Μαΐου. Άλλο πάλι αυτό. Είναι στην αποστολή ο Μακ και ο Σάμπο. Σαν θα περιμένουν. 19 με 30 Μαΐου η προετοιμασία της Εθνικής Σλοβακίας για το Euro. Με φιλικό αγώνα 27 Μαΐου και 29. Δεν ξέρω. Είναι πυρετός του Μακ. Αυτό τώρα είναι χοντρό. Το καταλογίζει πρόθεση. Δεν μπορούσε να πάθει πυρετό στο τέλος. Παράξενο. Παράξενο και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε τι ισχύει και τι θα γίνει. Τι 19 Μαΐου. 19 Μαΐου είναι μεθαύριο. Όχι, σε μια εβδομάδα. Τέλος πάντων. Πάμε στην αναδομό και θα διαβάσουμε και τα μηνύματα. Ο Βαγγέλης ο Φρέντας είναι. Ναι. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα παιδες, σήμερα πέμπτη απορρίμαξα να δωμώ. Πιστή στο ραντεβού μας για εκείνη τα ευκαιρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι κάνω, όλα καλά. Καλά, να σου πω, κανένα με πισίνα στο κέντρο έχεις. Ναι. Έχω τώρα κατασκευάζω ένα. Ανακοινίζω τώρα ένα και βάζω όχι μία, δύο. Και μία πλαστική για μωρά. Εσωτερική. Εσωτερική πάντα. Η πλαστική μπορεί να βγει και έξω ρε παιδί. Να σου πω, άνευ πλάκα. Άμα βρεις τώρα σπίτι με εσωτερική πισίνα, πάρε με τηλέφωνο λίγο. Αυτό είναι. Και το άλλο που έχεις δεν το κάνουμε ρε εσύ. Θα το νοικιάσουμε. Θα το επινοικιάσουμε, θα το νοικιάσουμε. Ναι, φαντάζομαι. Νοικιάσουμε, ναι. Να βγάλουμε τα σπασμένα. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Το έχουμε. Τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, περίοδος φοιτητών αυτή που διανύουμε με πολλές δυνατές προτάσεις. Mm. Πάει να δούμε δύο από αυτές. Διαμέρισμα Δημητρίου Γούναρη, τρίτου ορόφου 80 τετραγωνικών μέτρων με δύο δωμάτια, ξεχωριστό σαλόνι κουζίνα, μπάνιο και ένα μικρότερο δωμάτιο το οποίο έχει μέσα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή αποθήκη. Με θέρμανση ατομική αυτό και τιμή στα 350 αρχική συζητήσιμη. Πάνω στη Γούνα, σε ποιο ύψος είναι αυτό, ε? Είναι στην Ισάβρον μέσα, στη μέση οδού. Δημητρίου Γούνα με Ισάβρον, είναι το πρώτος πεζόδρομος, παράλληλα στη τιμιστική προς τα πάνω. Ναι, με τις Κρεπερί εγώ τα ξεχωρίζω. Στη Φαγκότο είναι εκεί δηλαδή, κατάλαβα. Το πάμε ακριβώς απέναντι. Ναι, λοιπόν, ναι. Και διαμέρισμα Εθνικής Αμήνης, πρώτο ορόφο ανακαινισμένο, 95 τετραγωνικών, τριών δωματίων, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, air-condition σε όλους τους χώρους του, θωρακισμένη πόρτα, θέρμανση ατομικού φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο παραδίδεται και με ηλεκτρικές συσκευές στους υποψήφιους ενοικιαστές, με αρχική ζητούμενη τιμή στα 380. Εξαιρετικές περιπτώσεις και τα δύο διαμερίσματα και φοιτητές, ας πούμε, και που έρχονται τώρα στην πόλη μας, ας πούμε.
Πού σας βρίσκουμε? Λοιπόν, για αυτές και πλήθος άλλων προτάσεων για πώληση ενοίκων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, οι φίλοι ακροατές μας βρίσκουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-242-119, 2311-242-119 ή μπορεί να έρθουν στα γραφεία μας Αγία Σοφίας 18, στον έκτο όροφο, παιδιά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, καλά, καλό μεσημέρι. Bye. Και τα ξαναλέμε. Γεια χαρά. Γρήγορα σε μηνύματα. Φίλος γράφει εδώ ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να πάρουμε βαθμό στη λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός όσες φορές συμμετείχε στα πλέι-οφ βγαίνει πρώτος. Όποιος και να βγει στην πρώτη θέση δεν μπορεί να μπει ο ομίλου Champions League. Λόγω αντιπάλου, ναι. Δεύτερη-τρίτη θέση, αν πάρει το κύπελο Ολυμπιακός, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, οι ομάδες συμμετέχουν στο τρίτο προγραμματικό του Europa League. Στην ουσία, λοιπόν, γράφει ο φίλος, η τελευταία θέση μόνο πρέπει να την αποφύγουμε. Για να μην παίξουμε και πάλι τον Ιούλιο νωρίς, είναι η άποψη του φίλου. Άλλος φίλος γράφει για τον Λέοβατς ότι μάλλον κουράστηκε, δεν έπαθε κάτι. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ πάμε γρήγορα στα άλλα μηνύματα. 802 κουράστηκα με τον Γλύκο, αλλά βάζω πάνω απ' όλα την ομάδα και χθες την έπνεγα μέσα μου κάθε φορά. Χθες τελείωσα όμως, λέει, φτάνει. Λοιπόν, 768 καλησπέρα, έχω 1002 για τον Τζαβέλα και οφείλω να ζητήσω συγγνώμη και χθες καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν αυτή την παλιά που έκανε στο δεύτερο γκολ από αμυντικό του ΠΑΟΚ, τελευταία χρόνια δεν την έχω δει ποτέ. Τα άλλα μηνύματα διαβάσαμε για την αφαίρεση βαθμού της ΑΕΚ με τον Λέοβατ, τι έγινε. Άλλο ένα για τον Τζαβέλα και δεν τον πάω μία, λέει, για αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας που αγωνιζόμαστε, μια χαρά είναι και πιστεύω πως θα ανανεώσει. Αυτά. Σε λίγο ξεκινούν στη Λίγκα, μήπως βρουν κάποια λύση για τα play-off, θα ενημερώσουμε σχετικά. Καλό μεσημέρι, συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο σε πολύ λίγο μέρες. Τσαλτίδη.